Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και όχι ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης. Εδώ είμαστε για άλλο ένα βράδυ. Ησυχία. Όλα καλά. Ένα κράτος ωραίο, ένα κράτος με πολίτες πολύ σωστούς. Δεν κλέβει κανένας. Τζόρνταν, τι έγινε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και από μένα. Καλό μήνα. Καλό μήνα. Αν και δεν μας μπήκε και καλά. Εγώ είπα στο καλή εβδομάδα. Χρονιά. Όταν είπα καλή χρονιά, είπα δεν το βλέπω. Εγώ είμαι άνθρωπος ο οποίος είμαι. Πώς το λένε, παιδί μου. Βλέπω μακριά. Τι έγινε, τι πάθαμε. Εντάξει. Ναι. Πάθαμε. Ας πήραν το αυτοκίνητο χθες το βράδυ. Μαζί δεν ήμασταν. Ναι, οι βραδινοί δεν το ξέρουν. Για πες τι. Λοιπόν. Κάναμε μια εκπομπάνα στο Europan. Ναι. Ναι. Πολύ ωραία. Και σαν τίμημα ήταν η κλοπή του αυτοκινήτου. Λοιπόν, για όσους έξω από το Europan, μας το φάγανε λάχανο. Ναι, όταν βγήκαμε λοιπόν να πάρουμε τα αυτοκίνητα, φύγουμε, έλειπε το δικό μου. Πιο μπροστά το δικό μου. Ναι, πιο μπροστά το δικό σου. Το δικό σου δεν μπορούσε να βγει από εκεί φαίνεται, γιατί είχα σφινωμένο. Μέσωσες. Ναι, σέσωσα. Λοιπόν, είναι για όσους δεν ξέρουν, δεν ακούσανε δηλαδή τη μεσημεριανή ζώνη, να πούμε ότι είναι ένα Volkswagen. Πώς? Volkswagen. Η Volkswagen συνεργάστηκε με την Toyota και βγάλανε τον τύπο Τατάρο. Volkswagen Τάρο λοιπόν, αγροτικό ανοιχτό, λευκό, με μπλε κίτρινες αποχρώσεις στο πλάι, στις πλαϊνές πλευρές. Κίτρινες. Μπλε και κίτρινες. Μπλε και κίτρινες. Βεβαίως. Κάνει καλή αποχρώση. Δηλαδή στο αμάξι το δικό σου είχε μπλε και κίτρινες αποχρώσεις. Ναι, βεβαίως. Πολύ ωραία. Στο ναι. Βεβαίως. Τα χρώματα τα έντονα δίνουν και μια ομορφιά ρε. Τα έντομα. Τα έντονα. Τα έντονα. Ναι. Λοιπόν, είπαμε είναι ένα τάρο. Όχι, ήταν. Ήταν και είναι ένα τάρο. Volkswagen τάρο. Με αριθμό κυκλοφορίας ΕΕΡΟ 4618. Με καρότσα ανοιχτό. Γνωρίζει όλος ο κόσμος. Το λέμε και σήμερα. Θα το λέμε συνέχεια. Μέχρι ναι. να βρεθεί κάποια στιγμή. Τώρα δεν το πήραν τίποτα να πούμε. Τι μας είπαν στην αστυνομία. Εντάξει ρε παιδί μου, τώρα τι να πω. Μας είπαν ότι τα παίρνουν, χτυπάνε κάτι ξέρω εγώ, καμιά μπούκα που λένε, και τα παρατάνε. Ή πάνε για ανταλλακτικά. Εν πάση περιπτώσει, εάν τα ακούει αυτός που το πήρε, ας το αφήσει κάπου εκεί πέρα. Εν πάση περιπτώσει, μην τον καταραστούμε. Να μην τον καταραστούμε, να μην έχει για συνέπειες άλλες. Ναι. Αντρίκια πράγματα δε, λοιπόν, να επικοινωνήσει με το Μετρόπολης, να πει εκεί το είναι. Εκεί το άφησε τα μάξι. Όποιο το δει, ας πούμε, να πει κάτι. Ναι. Και τελειώνει η ιστορία εκεί πέρα, ας πούμε. Λοιπόν, αυτά. Είναι τη δουλειά σου, αμάξι. Τη δουλειά σου αυτοκίνητο. Θέλει να πει ότι με έκλεψε αυτοκίνητο. Θέλει να κάνει μπούκα, ρε. Πάνε, κάνε μπούκα κάπου που τα λεφτά είναι ξένα, ξέρω εγώ, κρατικά, ας πούμε. Να σε πούμε και ένα μπράβο και εμείς εσύ τώρα. Πα τι πα τώρα έναν οποιονδήποτε τώρα. Φουκαρά παοξί. Φουκαρά. Χάνει τον μπάσκετ. Όχι με, λέω γενικά, ρε, ναι. παιδί μου. Ναι. Τι να τα. Χάνει τον μπάσκετ από τον Άρη. Δεν κερδίζει το. Καλά που είναι και το μπάσκετ και χαίρονται και στον Άρη. Δεν ξέρω, προηγουμένως είχαμε μια κουβέντα με τους φίλους μας εκεί, τους Αριανούς, οι οποίοι μας πήραν τηλέφωνο. Καλά κάνανε. Ήταν ευθυμία. Και τι μας λέγανε, το DNA του Άρη δεν πεθαίνει. Είναι μπασκετικό. Ναι. Εγώ αυτό κατάλαβα. Mm. Όταν δέχεσαι και δεχόμαστε τηλέφωνα, ναι. ας πούμε, για την μεγάλη νίκη του Άρη. Ναι. Εδώ μου είπε ένας φίλος μου Αριανός εχθές το βράδυ, ρώταγε. Σε ανθρώπους της αστυνομίας, αν είχε κόσμο στο παλέ απ' έξω, ας πούμε. Ναι. Να πανηγυρίσει δηλαδή. Ναι. Μετά από μια νίκη μέσα στο παλατάκι σε αγώνα πρωταθλήματος, θα βγεις να πανηγυρίσεις. Θεωρώ πολύ μεγάλη ομάδα του ΠΑΟΚ, πολύ μεγάλο σύλλογο. Στο μπάσκετ. Σπαντού. Σπαντού. Όταν κερδίζει ένας αντίπαλος το μεγάλο ΠΑΟΚ μέσα στο παλατάκι και το πανηγυρίζει, ας πούμε, δεόντος, είναι μεγάλος αντίπαλος. Δηλαδή, αν ο ΠΑΟΚ όπως κέρδισε πέρσι μέσα στο Καρεσκάκι, όταν το πανηγυρίζανε. Στη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, οι παοξίδες οπαδοί, είναι πραγματικότητα ότι ο Ολυμπιακός είναι μεγάλο. Μα τι να λέμε τώρα. Γιατί πανηγυρίζεις μία νίκη. Πανηγυρίζεις μία νίκη μέσα στο Λονδίνο επί της Άρσεναλ, μία πρόκριση. Ναι, πανηγυρίζεις μία νίκη μέσα στη Ντόρτμουντ, ας πούμε. Ναι, πανηγυρίζεις, ξέρω εγώ, μία νίκη μέσα στην κάτοχο του UEFA τη Μαλίν. Ναι. Ναι, πανηγυρίζεις, ξέρω εγώ, μία μεγάλη νίκη της Λιόν για τους πιο παλιούς, λέω τότε να πούμε. Ναι. 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 Πανηγυρίζεις, ξέρω εγώ, την ισοπαλία, μία νίκη, ας πούμε, μία ισοπαλία, εν πάση περιπτώσει, με την Νάπολη. Ναι, έπαιζες με Καρέκα, με Αλεμό, με Μαραμία, με μεγάλη ναι. ομάδα. Ναι. Τώρα να πανηγυρίσεις σε αγώνα μπάσκετ επί του όντως του μισητού εχθρού σου, ας πούμε. Ναι. Όχι.
Εντάξει, τώρα δείχνεις ότι την ανωτερότητα, τη μεγάλη ανωτερότητα της αντίπαλης ομάδος. Όχι σαν αγωνιστικά τώρα. Έτσι το μεταφράζεις. Ναι. Κοίταξε, σαν σύλλογο μιλάω, γιατί αγωνιστικά. Ναι, εντάξει, δεν δέχεται την ήττα εύκολα ο Πάοξης. Γιατί πετάξετε χαρτιά. Δεν το είδα το μάτσο. Ναι. Εγώ εντάξει, είχα άλλες. Μήπως έκανατε κάκα σας. Λες, έτσι το μεταφράσεις. Εσύ το μεταφράζεις. Δηλαδή στο παλέ τι πετάνε εκεί πέρα, λουλούδια. Στο παλέ, εντάξει, τώρα κοίταξε να δεις. Τι πετάνε, λουλούδια. Στο παλέ. Στο παλέ τι γίνεται. Ναι. Επειδή η κυρία Τζόρτζια δεν γουστάρει τους γουρουνάδες, δεν τους θέλει. Και δεν θέλει και τους ποδοσφαιρικούς Αριανούς στην ομάδα της. Γιατί είναι η δικιά της ομάδα. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι μπορούν να πετάξουν κοτρώνες και τέτοια, ξέρω και τα λοιπά. Οι Λουσάτοι Αριανοί. Ναι, οι Λουσάτοι Αριανοί. Οι Λουσάτοι Αριανοί. Λοιπόν. Εκπολιτίστηκαν, ναι. Ναι. Δεν πετάνε. Ξέρω εγώ τώρα με την κυρία Τζόρτζια, η οποία Τζόρτζια. Θα πετάνε λουλούδια. Δηλαδή. Να του βλέπει και θέλει το. Δηλαδή σε ένα στα μπορεί ο Τρίφος Σαμαράς. Αν συναντηθούμε. Μπορεί ο Τρίφος Σαμαράς να, να πετάει κοτρώνες στο γήπεδο. Γιάννη, δεν ξέρω εγώ. Έχει ένα επίπεδο. Ο Τρίφων Σαμαράς θα πετάει λουλούδια. Ναι. Στα 8 δευτερόλεπτα. Ο Τρίφων Σαμαράς το πιστεύω ότι μπορεί να πετάει λουλούδια. Όλοι δεν είναι Σαμαράδες εκεί μέσα όμως και Τρίφωνες. Ναι, είναι φίλοι της Τζόρτζιας. Οι άλλοι είναι, δεν μπαίνουν μέσα. Δηλαδή θα πετάνε λουλούδια. Σε έχει σε μια γωνιά εκεί παραπεταμένους. Έτσι ξέρω. Δεν ξέρω εγώ. Εγώ δεν το είδα το παιχνίδι. Δεν πηγαίνω στο παλέ να δω τι γίνεται. Ναι. Αυτά είναι ενδο, πώς λέγεται. Ενδο. Οικογενειακά, ας πούμε, της ομάδας του Άρη. Δεν ξέρω τι θέλουν να κρατήσουν. Σου λέει να μην έχω προβλήματα με, τους, με τα πετσιά, ας πούμε, Αριανούς. Δεν τους θέλει τα πετσιά. Τα πετσιά ζημιά είναι, σου λέει. Οπότε. Ας που μπορεί να με ζητήσουν και να αναλάβουν και καμιά ομάδα και να διοικήσουν όπως παλιά και. Ναι. Δεν τους θέλει η Τζόρτζια. Εγώ τη σέβομαι την Τζόρτζια. Λέει η κυρία Τζόρτζια, τους γουρουνάδες, εγώ δεν τους θέλω. Λέει. Σε κάνα τελικό κυπέλο, άμα κληρωθεί όμως πάω Κάρης, ναι, ναι. Στο μπάσκετ, τα πετσιά θα θέλει η κυρία Τζόρτζια. Όχι τους Τρίφωνες Σαμαράδες. Θα παίξει ρόλο η κερκίδα. Τι θα παίξει. Δεν νομίζω. Τι θα παίξει ρόλο. Το μπάτζετ. Θα φωνάζει ο Τρίφων Σαμαράς. Ο διαιτητής, αν είναι φίλος ή αν είναι, ξέρω, οι διαιτητές στον μπάτζετ είναι κύριοι. Δεν τα παίρνουν. Ναι, αλλά η κερκίδα δεν γίνεται με τις Μαρινέλες και με τους Σαμαράδες. Ναι. Δεν, όχι, είπα ότι είναι οι διαιτητές στον μπάτζετ είναι καλοί άνθρωποι. Βέβαια. Έχουν δείξει στο παρελθόν πολύ καλά στοιχεία. Για πες μου, Τζόρνταν. Ναι, αλλά η ατμόσφαιρα στην κερκίδα δεν γίνεται με τη Μαρινέλα ούτε με τον Σαμαρά. Με ποιον γίνεται. Με τα πετσιά. Τα πετσιά, βέβαια. Τι να κάνουμε. Ποια πετσιά, αυτά που λέμε αναπτύρες στο Λαζαρίδι. Η θύρα 4, η θύρα 3, στο Λαζαρίδι αναπτύρες. Ναι. Λοιπόν, ναι. Εγώ ξέρεις, ανέκαθεν είμαι κατά αυτόν. Εγώ τον έσχισα τον Λαζαρίδι, τον είπα γλύφτη. Αλλά να σου πω κάτι. Ναι, εγώ να εσένα ρωτάω, τώρα πάω στην άλλη πλευρά. Εγώ. Θεωρώ ότι έκανε γλύψιμο. Θα τιμωρηθεί, για να πάει. Θα τιμωρηθεί η ομάδα, έτσι. Μάλλον. Μάλλον. Ο Λαζαρίδης γιατί δεν θα τιμωρηθεί, δεν πρέπει να τιμωρηθεί. Ο κανονισμός. Ο κάθε Λαζαρίδης. Ναι. Εγώ διαφωνώ με τον κανονισμό. Θα πρέπει να τιμωρείται. Ο κανονισμός λέει όμως ότι δεν τιμωρεί το Λαζαρίδη. Ωραία. Ναι. Δεν τιμωρεί το Λαζαρίδη. Όχι. Δηλαδή ο καθένας θα μπορεί να κάνει, να πηγαίνει στο γήπεδο, να φτιάνει σουτ τον άλλο τον κόσμο. Σουτ, ξέρω εγώ, πηγαίνει όταν. Έλα, εντάξει, και αυτούς που δεν είναι σουτ τώρα, εδώ που τα λέμε, δεν είναι και τα καλύτερα. Γιατί μάλλον του βρίζαν, ας πούμε, τον Λαζαρίδη. Ναι. Και αυτός τώρα. Τα σπίτια του βρίζαν και τα λοιπά. Γιατί τι είπα, δεν αυτούς που βρίζαν τη μάνα του, το βράδυ λοιπόν, όταν θα κάνει μια δήλωση μετά το παιχνίδι, να πει σουτ σε αυτούς που με βρίζαν τη μάνα. Ναι. Όχι τώρα μέσα σε 5.000 κόσμο, 4-7 πόσο έχει το γήπεδο, δεν ξέρω τι. Ευαίσθητη στην παόξιδε. Όχι, δεν ξέρει τι γίνεται. Ναι, είστε, ναι. Δηλαδή, εγώ τον έκραξα. Πικάρι κόσμο. Το λέω γλύφταρο του Άρη, γιατί ήθελε στα γεράματα να πάει στη Β' Εθνική να πάρει κανένα φράγκο. Ναι, ναι το είπα εγώ. Εντάξει. Αλλά κι εσείς λίγο ευαίσθητοι, μήπως είστε και. Ευαίσθητη γιατί ρε φίλε. Όταν γίνατε ευαίσθητοι με τον καιρό. Κράζει κάποιο, σε κοροϊδεύει κάποιο. Τον έκραξα εγώ τον Λάζα. Τον έκραξα. Τον έκραξα. Αυτό είναι κοροϊδεία λοιπόν. Όταν σε κοροϊδεύει κάποιο, εσύ δεν φταίσαι κάτι. Έτσι. Όλοι δεν το βρίζανε. Τον έβριζε μια μερίδα. Τι να κάνει. Μερίδα. Ναι. Τι φταίει, την πληρώσουν όλοι δηλαδή. Ναι. Δεν είναι σωστό. Κάποια στιγμή πρέπει να επέμβει και ο αθλητικό εισαγγελέα να τον πει Ελλάδα ρε παλικάράκι μου. Εσύ βγάζει ψωμάκι από εδώ πέρα. Βρίζει και κάνει, χλεβάζει. Αυτούς που σε πληρώνουνε, από αυτούς ζεις. Ο εισαγγελέας θα ασχοληθεί με το ΛΕΤ. Βεβαίως. Με το Λαζαρίδι. Βεβαίως. Γιατί έκανε σους. Δηλαδή, όλοι μάλιστα. Κοιτάμε. Εδώ χάσαμε τη χώρα, δεν κινήθηκε κανένας εισαγγελέας. Χάσαμε τώρα τη χώρα από κάτι τέτοια. Ναι, θα κλείνει. Όρεξη και ο εισαγγελέας. Γιατί να τιμωρηθεί αυτός που έριξε τον αναπτήρα. Για πες μου. Τι έγινε, αναπτήρα έριξε, δεν έριξε καμιά πέτρα. Ναι, γιατί να τιμωρηθεί. Ναι. Ναι, φυσικά. Άμα μου λέει ο άλλος. Και τι έγινε που έκανε σου, και εγώ λέω γιατί τι έγινε που έπεσε ένα. Πρώτος αναπτήρας. Να σπάσουμε το κεφάλι. Δεν μου λες, δεν μου λες, σου πω κάτι. Ναι, για πες. Επειδή έκανε ο Λαζαρίδης και έπεσε ο αναπτήρας μέσα, πρέπει να τιμωρηθεί η ομάδα. Πρώτη φορά πέφτει αναπτήρας μέσα στο γήπεδο. Άλλες φορές γιατί δεν τιμωρείται μια ομάδα όταν πέφτουν αναπτήρες στο γήπεδο. Ναι. Για πες μου. Το αντικείμενο που έπεσε
από τους οπαδούς του Ολυμπιακού στον Πλατανιά, γιατί φωνάζετε να τιμωρηθεί ο Ολυμπιακός? Λέω γενικά εγώ τώρα. Όχι γενικά, ειδικά πες μου, γιατί στον Ολυμπιακό. Όχι, γενικά δεν τιμωρήθηκε ο Ολυμπιακός. Πρόσεξε να δεις. Άλλο αντικείμενο να πέσει πάνω, να χτυπήσει, ξέρω εγώ, να το κάνουν εδώ, και άλλο να πέσει ένας αναπτήρας ή ένα μπουκάλι νερό, ας πούμε, που πέφτουν χιλιάδες μπουκάλια στα γήπεδα και έχουν χτυπηθεί και βοηθοί και ποδοσφαιριστές και αυτά. Και τι έγινε δηλαδή. Λες εσύ. Βέβαια, τι. Με το σκεπτικό ότι γιατί να μην τιμωρηθεί κι ο άλλος. Σωστά. Γιατί υπάρχει αφορμή, ρε φίλε, στην αιτία. Δηλαδή υπάρχει αιτία, έριξε λέει το μπουκάλι. Γιατί το έριξε, το γιατί το ψάχνει κανείς. Θύχθηκε, ήταν ευαίσθητος. Τον έκανε σούτ. Στα καλά καθόμενα το ρίξε. Τον έκανε σούτ. Ναι, στα καλά καθόμενα το ρίξε. Όχι. Να κάνω μια ερώτηση. Το Λαζαρίδη εσείς γιατί τον βρίζατε πριν κάνει το σούτ? Εντάξει, ωραία, να μάθω το Λαζαρίδη. Κοίταξε, εγώ δεν πήγα στο γήπεδο να έχω απόψη. Έχει προκαλέσει τον κόσμο του ΠΑΟΚ, α πούμε, παλιότερα κτλ. Πιθανόν, πιθανόν. Τι έκανε? Πιθανόν, δεν ξέρω, πιθανόν. Τι έκανε? Πιθανόν, θα του τα κρατάνε από, ξέρω, από κάτι παλιά. Τα κρατάνε. Ναι, πιθανόν. Δεν το ξέρω το παιδί. Και αυτό το κρατάει για αυτού μανιάτικου, ποιο ξέρει. Το Λαζαρίδη. Και βγάζει μια βεντέτα λοιπόν έξω, βγάζει μια δικιά του, α πούμε. Καλά, το έκανε για γλύψιμο, εντάξει, το ξέρω. Εντάξει, τι θε να μη πει τώρα, δηλαδή, μου, Λαζαρίδη. Ποιο Λαζαρίδη? Ποιο Λαζαρίδης? Ναι. Ποδοσφαιρικά, ποιο Λαζαρίδης? Ένα center back που είναι καλύτερο από τον Κώστα, καλύτερο από τον Κατζησαία, καλύτερο από τον Βίτορ, καλύτερο από τον Τζαβέλα. Και παίζει στην τρίτη χειρότερη ομάδα τη Σούπερ Λίγκα. Ναι. Δεν με λέει τίποτα. Ναι. Σου λέω ποιο Λαζαρίδης. Εγώ σου λέω ποιο παίζει, πού παίζει, δεν τον ξέρει η μάνα του. Πόσε Λαζαρίδες χειρότερου είχατε εσεί και του Κώστα είναι πρωταθλητή Ευρώπη, τον ξέρει όλη η Ευρώπη. Το Λαζαρίδη ποιο τον ξέρει? Η ουσία ποια είναι? Η ουσία είναι ότι ο Λαζαρίδης μπαίνει στην τρίτη χειρότερη ομάδα της Σούπερ Λίγκα. Είναι τρίτος από το τέλος ο Παναθηναϊκός. Αυτή είναι η απάντησή σου. Βέβαια, ποιος Λαζαρίδης? Δηλαδή, ποιος το κάνει αυτό? Ποιος τον πέρα το κάνει, ας πούμε, να του βγάλω το καπέλο, ρε παιδί μου. Ήταν ένας μεγάλος ποδοσφαιριστής και έκανε σουτ και τον κράξανε, ας πούμε. Να πω, έχει δίκιο, ρε, για μην τον προσβάλλουμε μεγάλους ποδοσφαιριστές. Ναι, ναι, ναι. Το έκανε ο Λαζαρίδης στην Κυριακή. Και τι είναι το προσωπικό του, δηλαδή, το βγάζει εκεί. Εσείς γιατί το βρίσκετε? Εγώ κατακρίνω και την κερκίδα, αλλά πρώτα κατακρίνω τον Λαζαρίδη που προκαλεί την κερκίδα. Κατάλαβες? Γιατί πληρώνεσαι εσύ, φίλε, είσαι επαγγελματίας και δεν πρέπει να κάνεις τέτοια. Εσύ πρέπει να παίξεις το παιχνίδι σου. Ξέρεις πόσοι ποδοσφαιριστές βρίζονται σε διαφορετικά γήπεδα? Όλοι οι ποδοσφαιριστές αντίπαλοι σώμα. Ολυμπιακός τι να πει που έρχεται στην Τούμπα? Όλοι βρίζονται. Χρόνια ολόκληρα. Οι παοξίδες τι να πούν που πα στο Καρεσκάκι? Όλοι βρίζονται. Οι αεξίδες τι να πούν που πάνε παντού, ας πούμε? Όλοι βρίζονται. Και τι να κάνουμε τώρα, το πάμε διαπροσωπικού? Σουτ και σουτ και ξέρω εγώ. Κατάλαβες? Να προσέχετε λοιπόν. Που φτάσαμε τον Ρούλι, βρε. Δεν μπόρεσαν να μας κερδίσουν ούτε ως Ντόρτμουντ σε δύο παιχνίδια και βγάζουν γούστα στο μπάσκετ. Ας μας κερδίσουν στα play-off, θα πάνε, λέει, στο Λευκό Οίκο. Μάλιστα. Καλώς όρισες πίσω, τεράστιε Λαμασάι Λέτο. Έλα να κάνουμε πάρτι κάθε Κυριακή. Πολλά μηνύματα και ο Βάζελος. Ο Λέτο πόσο χρόνο είναι? 29. Μόνο. 6 χρόνια πιο μικρός από τον Μπαρμπάντοφ είναι ο Λέτο. Μόνο τόσο είναι? Μόνο τόσο είναι. Σε τι κατάσταση είναι, πού έπαιζε τελευταία? Καλύτερα από τον Μπερμπάτοφ. Δεν ξέρουμε. Αυτά είναι υποθετικά που λες. Θα τον δούμε. Να το δούμε. Ο Λέτο είναι, δεν είναι ο Μπερμπάτοφ. Ναι, άλλο ναι. Όνομα εκείνο, άλλο άλλο. Ναι. Θα το δούμε γι' αυτό. Αυτός ο Χρυσαυγίτης κατάφερε και ξεπέρασε ακόμα και τον Μάνο. Τουλάχιστον ο Μάνο την 20η φορά πήγε στη Μαρμίτα. 1000 χρόνια επονδύων. Μάλιστα. Σήμερα μπάσκετ, αύριο σκυλιά, μετά ιατρικά, την Παρασκευή αμάξια. Βάλει και λίγα ζώδια. Είμαι Παρθένος με Σκορπιό. Βρε δευτήρι στα μπούτια σου, έχει 43. Πίσα και Πούπουλα, σε αυτούς που πήγαν έξω από το παλέ να πάνε να πάρουν διπλό στο ΆΚΑ, λέει, και όχι με τον μικρούλι ΠΑΟΚ. Ιβάν, πάρε τον Κόντι να δεις άσπρη μέρα. Συνέχισε. Τον Κόντι να δεις άσπρη μέρα. Ναι. Κοίταξε, τι να συνεχίσω, να συνεχίσω για αυτό το μήνυμα? Ναι. Στον ΠΑΟΚ γίνονται απίστευτα πράγματα. Δυστυχώς. Καλά είσαι, γιατί? Τι, πώς είμαι καλά? Γιατί να είμαι καλά? Πώς είμαι καλά? Τι έπαθες? Τι να πάθω? Υπομονή. Χτίζει την ομάδα, μη. Η ομάδα δεν χτίζεται, χτίζεται καλά. Χτίζεται μια. Όταν θα χτίζεται. Και πώς, με λες, μη μιλάς. Λέω, μη μιλάω, βλέπουμε μια προσπάθεια και κάνουμε την υπομονή. Πέρασαν 3 χρόνια. Ποια 3 χρόνια? Πού θα κάνετε χτίσιμο? Φέτος είναι άλλη. Στον πρώτο χρόνο. Φέτος είναι άλλη χρονιά. Δεύτερος χρόνος χτίσιμο. Όταν χτίζεις μια ομάδα με τα υλικά αυτά, ξεκινάς από εκεί τη χρονιά και λες, ξεκινάμε τώρα ένα πλάνο. Είμαστε στη μέση της χρονιάς. Αλλά βλέπουμε ότι χτίζεται λάθος η χρονιά. Εδώ πονάει η ομάδα στο 10 και αυτοί ψάχνουν. Και πήραν τερματοφύλακα. Ναι. Και γελάει όλος ο κόσμος τώρα με εμάς. Χτίζε το πάω. Κάνε υπομονή. Πάρε ένα λεπτό. Ένα λεπτό.
Αυτό είναι κακή είδηση που μας έδωσε. Εντάξει, θα δούμε. Θα δούμε. Το ξέρουμε. Είναι το κακή το αποτέλεσμα είναι ένα από τα αποτελέσματα που συμβαίνουν αυτό εδώ. Ο Γιάννης μας έδωσε κακή είδηση, δεν μπορούμε να πούμε τι. Κακή είδηση. Εντάξει, εγώ το λίγο. Εμένα πάγωσε το αίμα μου τώρα που με το είπε. Συμβαίνουν και αυτά, ρε φίλε. Εντάξει, εγώ το γνωρίζω αυτό. Γι' αυτό και τα χτυπάνε, πα περιπτώσει. Τέλος πάντων. Παίρνουν λοιπόν αντί για μένα το νούμερο ένα που πονούσε η ομάδα. Στο, τώρα το Γενάρη δηλαδή, που φαίνεται όλο το φθινόπωρο αυτό, είναι η θέση 10. Και μετά είναι η θέση στόπερ και μετά είναι τα υπόλοιπα. Πήρε Χατζησαία, τι θες. Θα σου πω, θα φτάσουμε και για το Χατζησαία. Λοιπόν, για τέταρτο που θες να πας, καλώς. Ο Χατζησαίας είναι, μπερδεύεσαι. Μπερδεύεσαι, δεν το ξέρεις το παιδί. Μπερδεύεσαι. Εγώ χθες ήμουνα με έναν προπονητή, ο οποίος είναι κάπου σε μικρές ομάδες, ακαδημίες, εν πάση περιπτώσει. Τι είπε αυτός. Ο οποίος τον παιδί αυτό το γνωρίζει από την Ομόνια Σταυρούπολης που έπαιζε, αρχική ομάδα. Πες τον αυτόν τον προπονητή να κάνει λίγο μόκο. Ναι. Πες τον προπονητή, γιατί πες του τον προπονητή ναι. ότι το στυλ παιχνιδιού του ΠΑΟΚ είναι ναι. ανοιχτά, mm-hmm. κατακτητικά. Ο Χατζησαΐας είναι πολύ καλός στο κλειστό παιχνίδι, man to man, ψηλά ωραίος. Mm. Έτσι, άμα δέχει στον Πανιόνιο τώρα. Ναι. Μπάλα πολύ δεν ξέρει, όσο ο Ρισβάνης. Θέλω να τον δούμε στο μεγάλο χώρο. Τώρα που λείπει και ο Κάτσε. Να παίξει Χατζησαία Βίτορ, ξέρω εγώ, Ζαβέλα αριστερό, Μπακίτσιου δεξιά και χωρίς Κάτσε και τα λοιπά. Κάνεις κατάκτηση παιχνιδιού, ξέρεις πώς βγαίνουν οι άλλοι μέσα, μετά είναι δύσκολα. Ναι. Πες τον προπονητή στην Ομόνια Σταυρούπολης. Όχι, εγώ άλλο. Εγώ πρώτος είδα τον Χατζησαία και είπα δεν καλά είπα, λόγια. Δεν ναι. είναι ο προπονητής Ομόνια Σταυρούπολης. Αλλά αλλιώς θα κρίνει τον Χατζησαία σαν παίκτη του Πανιωνίου. Και αλλιώς σαν παίκτη του ΠΑΟ. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Μεγάλη κουβέντα. Και για τον Χατζησαία. Όπως έγινε και με το Βελίδη που έλεγα πριν. Ναι. Άλλο στο Διαγόρα, άλλο στο Γιάννα, άλλο στον Άρη, άλλο στον Άρη και άλλο στον ΠΑΟ. Τον Άρη τη Β' Εθνική νομίζω ήταν. Στην Α' Εθνική ΠΑΟ. Τέλος πάντων. Ναι. Αποδείχτηκε για άλλη μια φορά λοιπόν λάθος σχεδιασμό ακόμα και στις συμπληρωματικές μεταγραφές. Για τον Μπουλκουμέ του μπάσκετ δεν με λες. Ας τον Μπουλκουμέ, θα πούμε και για τον Μπουλκουμέ. Μην πηδάμε τα θέματα. Να μην τα πηδάμε. Λοιπόν, δεν υπάρχει Βελίδης. Αυτό που λέγαμε λοιπόν και εδώ και δύο εβδομάδες. Δεν υπάρχει. Τρία γκολ και τα τρία λάθη δικά του. Ναι. Με κάνεις ρε παλικάρι μου έξοδο εχθές στα 3-4 μέτρα και σταματάς την έξοδο. Ζουμπά 1,83 πόσο είσαι εκεί για 82 για τερματοφύλακας. Και καθαρίσατε εσείς τώρα τον Όλσεν. Ένα 25 χρονών. Για μένα σπουδαίος τερματοφύλακας με παραστάσεις Champions League. Μεγάλο πουλί. Μεγάλο πουλί. Μεγάλο πουλί. Έμπα λοιπόν στα παιχνίδια του Champions League και δες το πουλί αυτό τι έπιανε πέρσι. Έμπα στον ΠΑΟΚ να δεις τι έπιανε φέτος. Και έμπα λοιπόν και στο πουλί αυτό το καινούριο και δες στο Διαγόρα την πορεία του. Mm. Άλλο λοιπόν Champions League να παίζει με Juventus και με Ολυμπιακούς και ξέρω εγώ με τις άλλες ομάδες και άλλο να παίζει με το Διαγόρα και με τα Γιάννα και με τη Λιβαδιά. Μες. Πάμε παρακάτω. Πάμε. Λοιπόν, μου το φέρνεις και σε ηλικία 29 χρονών να πω ρε παιδιά ότι είναι 20 χρονών Βελίδης. Ας πούμε και τον παίρνει σαν ταλέντο γιατί πιστεύει στην αξία του. Να πω εντάξει, μου το φέρνει 29 χρόνων σαν έτοιμο τερματοφύλακα. Πιο μικρό τερματοφύλακα από έναν μεγάλο τερματοφύλακα επειδή έκανε κάποια λάθη στην πορεία του. Για τον Μπουλκουμέ δεν μου λες τον μπάσκετ. Πάμε και στον Μπουλκουμέ. Λοιπόν, θέλουν μηνύματα αυτοί γι' αυτό. Εντάξει, ρε φίλε. Ποιομένοι είναι, δεν ξέρω. Εντάξει, ποιομένοι είναι. Ξέρω, ποιομένοι το πανηγυρίζουν ακόμα. Δεν ναι, αυτό λοιπόν. Και αυτό το παιδί τώρα. Θέλουν να δείξουν ότι υπάρχουν μέσω του μπάσκετ. Μου το στέλνετε αυτό το παιδί δανεικό τώρα εκεί στην Κοπεχάκη πάνω και θα γίνει μια περίπτωση αυτή. Σαν του, πώς το λένε, του προπονητή που είχαμε, του Ρανιέρη. Θα το δείτε κι αυτό. Θα βγάζει μάτια πάνω στην Κοπεχάγη και θα λέμε πώς γίνεται ρε, εδώ να μην μπορούν να παίξουν μπάλα. Φου έχουμε άσχετος εκεί που κάνουν κουμάντρο. Ποιος εισηγήθηκε στη μεταγραφή του Βελίδη. Λοιπόν, είπες να φύγει ο Τούντορ χθες. Όχι χθες. Εδώ και 10 μέρες το λέω. Ο Ιβάν Σαββίδης λοιπόν τον κρατάει και λέει. Τον κρατάει μέχρι να τον διώξει. Δεν ξέρω. Ναι. Τι έχει να πει για τον κύριο Σαββίδη. Ψάχνουν προπονητή. Όχι, ρε. Τι... Ψάχνουν προπονητή μέχρι να φύγει. Φοβάσαι να τον κράξεις, ε. Τι να κράξω, ρε. Κοτάρα να πω. Γιατί να κράξω, με έκανε κάτι ο άλλος. Κοτ. Κοτάρα. Τέσσερα χρόνια ομάδα δεν σε έχει κάνει. Κοτάρα. Κάτσε. Ναι. Η ευθύνη δικιά του δεν είναι μόνο να κάνει. Αυτός πολεμάει να κάνει ομάδα. Αυτούς τώρα που πήρε εκεί πέντε άτομα, έξι άτομα, γιατί τους πληρώνει. Ναι. Αυτοί πήγαν και βρήκανε προπονητή. Κάτσε, ρε, περίμενε, ρε. Και μιλήσαμε με τον Αναστασιού κτλ. Αυτό τι του πληρώνει για να κάνει κουμάντο αυτό, αφού είναι άμπαλο αυτό. Τι ανακατεύεται. Ποιο είναι άμπαλο. Ο Σαββίδη. Άμπαλο γιατί είναι, ρε φίλε. Άμπαλο είναι και αυτό και ο γιο του είναι άμπαλο. Ναι. Και ο άλλο. Ο γιο άμπαλο είναι, όλη η οικογένεια. Ναι. Λοιπόν, τι. Τι άμπαλο είναι, δηλαδή. Τι μου πήρε το Βεζιρτζή τότε. Ο... Τον Άρνεσεν και του άλλου. Για να κάνει αυτό την επιλογή. Όχι, ρε. Είναι άμπαλο γιατί είναι άμπαλο. Γι' αυτό πήρε τον Άρνεσεν. Και τι λέει, έπρεπε να με ρωτήσετε εμένα για να μιλήσετε. Μάλιστα. Το έχετε χάσει το έργο. Φυσικά δεν πρέπει να το ρωτήσουν. Το έχετε χάσει το έργο στον ΠΑΟ. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Δεν χάθηκε κανένα έργο. Χάθηκε ακόμα μια χρονιά για μένα.
σαν ομάδα. Γιατί δυστυχώς είναι η βιτρίνα τη ομάδα του αγωνιστικού. Πάρει το κύπελο. Ποιο κύπελο θα πάρει. Με αυτή την εικόνα δεν παίρνει τίποτα. Αυτά τα μυαλά δεν παίρνει τίποτα. Γιατί? Γιατί. Δεν μπορεί να κάνει ακόμα, δεν μπορεί να κάνει ομάδα. Κορμό δεν μπορεί να κάνει. Όλο άλλοι και άλλοι. Σοβαρά μιλάει. Φυσικά. Με βάζει τώρα το Σάμπορ, παλικάρι μου, αριστερό εξτρέμιση ξανά. Για ποιο λόγο, ρε φίλε. Αφού το παλικάρι αυτό απέτυχε. Δεν είναι κακό πράγμα να πει ότι απέτυχε. Θε μια αλήθεια τώρα. Όχι, δεν είναι κακό πράγμα να κάνει. Για να μην κουραζόμαστε. Θε, παιδί μου, να πάρει την ΕΠΟ και να κάνει καλέ μεταγραφέ. Αυτό, ρε φίλε, είναι χρονοβόρο. Θε να σου δώσω εγώ μια λύση. Αυτό είναι χρονοβόρο. Θε μια λύση. Θα πα να προσλάβει τον Μπέο στην ομάδα σου. Mm-hmm. Στη θέση του Φρανκ Άρνεσεν. Τον Μπέο. Ακούς? Ναι. Και αντί να πηγαίνεις με εκείνον τον γλυκανάλατο, τον κύριε Κανελάκη, mm-hmm, σας παρακαλώ, είναι απαράδεκτη. Τον πρόεδρο της ΕΠΣ, τον γραμμένο, mm-hmm, πάνε πάρε τον Μάρκο τον Καραμπέρι, ναι, και πάρε την ΕΠΟ. Θα πάνε τα λεφτά εκεί που πρέπει. Κοίταξε, το διατάφτα. Το κατάλαβε το έργο. Το διατάφτα είναι αυτό που λες. Δεν το κατάλαβε το έργο. Δύο άτομα προσέλαβε. Τον Μάρκο τον Καραμπέρι και τον Αχιλέα τον Μπέο. Τα άλλα, Άρνεσεν, η Άλλη Γκονζάρεβα, που είχε μια συμμαθήτρια στο πανεπιστήμιο, ναι, και έβαλε τον άντρα της γραφείο τύπου στον ΠΑΟΚ και χίλια δυο και ιστορίες. Άστα ρε Τζόρνταν. Κοίταξε, δεν έχει χαίρι το... Ο Μπέος δεν ήταν σε μεγάλη ομάδα ποτέ. Βρε Μπέος, και άμα ζούσε και ο Ψωμιάδης, Ψωμιάδης, ναι. Μπέος και Μάρκος Καραμπέρης, ναι. Τι ψάχνεστε τώρα? Να γίνει του κουτρούλου γάμους. Γιατί τα κατομμύρια να πέφτουν πολλά μετά. Μια χαρά θα είναι. Να ψηρίζεται ο μεγάλος μετά εκεί. Πολλά μια χαρά τώρα. Τέτοιο ψήρισμα που του κάνατε, ναι. Τέτοιο ψήρισμα που του κάνατε. Δεν που υπάρχει άλλο να του κάνει. Αν μέχρι το καλοκαίρι δεν, ναι, κάνει ομάδα, φεύγουν και αυτοί από εκεί, ξέρεις. Άλλοι μετά. Εμένα μου αρέσει η προσπάθεια. Δεν κάθεται στα ίδια άτομα, βλέπεις. Παίρνουν τον δρόμο τους κι αυτοί. Όσοι αποτυγχάνουν, φεύγουν. Λοιπόν, το θέμα είναι, όπως είπες, η ΕΠΟ. Έχουμε τον Ιούνιο Γενική Συνέλευση στην ΕΠΟ. Έχουμε. Υπάρχει, γίνεται Γενική Συνέλευση στην ΕΠΟ. Καλά, άστο. Ναι. Και τον Οκτώβριο οι εκλογές. Πες μου για Μπουργκουμπά. Πόσα... Πες μου για Μπουργκουμπά να σου πω για θύρα 10 που κάνει μαγκές τώρα. Και λέει. Τι Μπουργκουμπά, ρε φίλε. Εντάξει, το μπάσκετ. Και λέει θύρα 10, μόνο εμείς είπαμε να πάει φυλάκι ο Μαρινάκης. Και κακορεύονται, να πούμε. Και τους συλλαμβάνουν στην Ξάνθη και τους βάζουν μέσα και τους βγάζουν μετά ξανά. Εντάξει. Και ο Σαρλής δεν τον πείραξε κανένα ακόμα. Δηλαδή, σαν να σα λέει, μη φοβάστε. Υπάρχουν αρμόδια όργανα. Α, τα όργανα, ναι. Βέβαια, εγώ θα κρίνω τώρα τι εισαγγελέα έχω να του βάλω φυλακή του Μαρνά, γιατί δεν κατάλαβα. Ηρακλήδη την εισαγγελία. Εντάξει, έχουν άποψη. Έχουν άποψη. Ναι. Φυσικά. Θέλουν να πούνε ότι εμείς είμαστε πιο παλικάρια από εσάς. Άμα είναι μαγιά, α το πούνε. Τι να κάνω εγώ τώρα. Μα, έτσι λένε αυτοί. Εντάξει. Εγώ δεν είδα το. Εγώ αναλαμβάνω να μεταφέρω τι λέγεται, να πούμε. Καλά, κάνουμε το λένε. Ναι. Εγώ ξέρω ότι ο άνθρωπο αυτό κατηγορείται για πολλά πράγματα. Κάποια στιγμή. Πρέπει να δούμε και τη δικαιοσύνη πώς λειτουργεί και άμα είναι με πτώση και ένοχο σε κάτι. Με πτώση και ένοχο. Ναι. Πιο πολλά όργια έχει κάνει ο Λέτος στην Τούμπα παρά ο Μπερμπάτοφ. Άμπαλε. Σου λέει να πούμε ο 370. Πού έπαιξε ο Μπερμπάτοφ, φίλε. Να πάρει οι αγρότες, λέει ο 250, να κλείσουν το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης, να μην κατέβει αποστολή κάτω. Μόνο έτσι γλιτώνεται Τζόρνταν. Ναι. Να πάνε, λέει, με τα τρακτέρ οι αγρότες, να κλείσουν το αεροδρόμιο, να μην πάτε, λέει, κάτω. Μη φάτε καμιά πεντάρα. Λέει αυτός. Καμιά φορά ξέρεις τι γίνεται. Το αποτέλεσμα έρχεται όταν δεν το υπολογίζεις. Ναι. Να προσέχουν οι Ολυμπιακοί, να σεβαστούν τον ΠΑΟΚ γιατί να μην βρεθούν προεκπλήξεων. Και πολλά μηνύματα. Βάλε τούτο το Περιπάντοφ με Ολυμπιακό να δούμε πόσα μπίδια έχει ο Σάκης. Βάλ τον αντέ. Βάλ τον έβαλε με την Μπάγκερ. Κορόιδο Κροάτι, ταγάρι του Κροάτι. Ταγάρι. Αυτό περιμένουμε στα μεγάλα παιχνίδια τον βάλει. Για Μπαρτσελόνα Ατλέτικο, το είδα το μάτς. Φιλόταν ο δεξιός ο μπακ και ο αριστερός ο μπακ. Κάνουν τέτοιες ενέργειες. Ναι. Σε assist, τρίπλα, πάσα. Δεν είναι μόνο η τριάδα. Μέση, πώς το λένε, Σοάρες και τον άλλον. Νεϊμάρ. Δεν είναι μόνο αυτή η τριάδα. Ο Ινιέστα γυρασμένος, ακόμα κρατά τα πόδια του. Ήταν δυο πλάγια μπακ. Η ενέργεια που κάνει ο αριστερός μπακ της Μπαρτσελόνα, ο Άλμπα, και φέρνει, του δίνει ο Σοάρες πάσα και κάνει ζογκλερική τρίπλα και πάσα στο πέναλτι για να έρθει ο Μέση από έξω δεξιά σεντερφόρ με τη μία την καρφώσει. Δεν την κάνει ο Σοάρες, την κάνει ο Άλμπα. Και την πάσα που δίνει την κάθετη ο Άλβες στον Σοάρες δεν την έκανε. Ναι. Δεν την κάνει ο Μέση. Δεν την κάνει ο Ρακίτζης. Την κάνει ο Άλβες. Απίστευτη ομάδα. Αλλά απίστευτη ομάδα και η Ατλέτικο, η οποία δεν έχει το ταλέντο της Μπαρτσελόνα. Η τριάδα δηλαδή, Κρίσμαν,
Καράσκο και ποιο είναι ο άλλο, ο Κόκε, καμία σχέση με Μέση, Νέιμαρ, Σοάρες. Εκεί είναι η τεράστια διαφορά. Η τριάδα αυτή. Καμιά σχέση η μία τριάδα με την άλλη. Φοβερό pressing. Φιλίπ Λουίς, για κλωτσιές η ενέργειά σου. 9 εναντίον 11 και στο 92 χτύπησε στημένο χτύπημα η Ατλέτικο. Δεν έφαγε 4, δεν άνοιξε, να φάει 5. Ήταν έτοιμη να γίνει το 2-2 με ένα στημένο. Θα λέγαμε ότι σοφάριζε 9 με 11 η Ατλέτικο την Μπαρτσελώνα. Και τι θα άκουγε ο προπονητής ο Ενρίκε, δεν περιγράφεται. Λοιπόν, βάλε τούτο λοιπόν και τα λοιπά. Γεια σου Τζόρνταν, που αντίπαλό σου είσαι Ολυμπιακός. Καλά ρε, μας δουλεύετε. Εντάξει, ρε, φίλε. Έχετε γίνει νεκροταφείο ονομάτων. Αυτή τη στιγμή τα προβλήματά μας, ρε φίλε. Χαίρεστε κιόλας, Γαύρος 68, ο 568. Λοιπόν, αντίπαλός μας αυτή τη στιγμή και κάθε αυτή τη στιγμή, κάθε χρόνο, δυστυχώς, είναι τα προβλήματά μας. Πέρσι τους έφταιγε ο Άγγελος. Τολμάω τώρα να πω, ευτυχώς ο Άγγελος εχθές μας δικαίωσε, με δικαίωσε εμένα προσωπικά που φωνάζω από το καλοκαίρι και μετά, τι έχει γίνει πέρσι στην ομάδα. Λοιπόν, τα είπε χθες ο άνθρωπος, αλλά δεν χρειάζεται να τα ξανά. Δεν μου λες ένα μήνυμα που λέει εδώ, τα τόξα του Κλάους, μέσα στο Χαριλάο και στο Καραϊσκάκι, τα γούσταρες και τον έλεγες Μάγκα και τον Λαζαρίδη το χλεβάζεις γιατί ήταν στον Άρη, λέει. Εγώ λέω γενικά. Δεν είπες τότε για το τόξο όμως. Γενικά λέω εγώ, ναι. Γενικά, όποιος κοροϊδεύει και χλεβάζει τους φιλάθλους των αντίπαλων ομάδων, πρέπει να τιμωρείται, φίλε. Άρα γενικά να τιμωρηθεί και ο Αθανασιάδης για το τόξο στο Καραϊσκάκι. Όλοι τα πάντα. Δεν το πες τότε, λέω. Ποιο τόξο, ρε φίλε. Το τόξο που έκανε, το τόξο. Το τόξο με το σουτ, τι δουλειά έγινε. Το τόξο με το σουτ. Ίδιο χλεβασμά είναι. Ναι, μάλιστα, εντάξει. Μάλιστα. Άλλος βγάζει τη φανέλα, άλλος κάνει αυτά, άλλος ξέρω εγώ. Ναι. Εδώ έρθει ο άλλος μέσα στην τούπα και μας κατούρισε, ρε. Έβαλε τον γκολ. Ποιος? Αυτός ο μαύρος του Ολυμπιακού, πώς το λένε. Σας κατούρισε. Ναι, έκανε που σκαντουράει ο σκύλος. Και γιατί δεν φωνάζει. Και ξέρω εγώ τι να κάνουμε. Το Λαζαρίδη που ήταν του Άρη, Πώς δεν φωνάξε. Έχετε κόμπλεξ με τον γιατί Άρη. Δεν τον πήρε ο εισαγγελέας. Τι κάνεις εκεί πέρα, ρε. Ναι. Ο εισαγγελέας. Ναι, βεβαίως. Περιμένεις τώρα ο εισαγγελέας να σηκωθεί. Ναι, αν θέλουν να κάνουν το ποδόσφαιρο, μην ψάχνουν μετά ποιος έριξε τον αναπτύρα. Ας τον Ίσκο, τον εισαγγελέα, ο Κάκης Σπιτάκης τώρα, μια ασχολείσαι τώρα σε αυτή την κοινωνία ασχολείται. Ο εισαγγελέας τώρα. Γιατί ασχολούνται με αυτό που έριξε τον αναπτύρα. Λοιπόν, Κώστα λέει, όσον αφορά το παραμύθι των Αριανών για τον μπάσκετ, την τελευταία επταετία έχουμε περάσει μία φορά τον ΠΑΟΚ στη βαθμολογία και πέρσι πάλι τα ίδια λέγανε και στα play-off. Μπουγάτσα τους κεράσαμε, τον Ιβάν τον εκτιμώ που ξεχρέωσε τον ΠΑΟΚ και σήμερα τον εκτίμησα περισσότερο που είπε ότι θα κρατήσει τον προπονητή μέχρι το τέλος της χρονιάς. Λοιπόν, κακός, θεωρώ ότι κάνει κακός, κακή κίνηση. Γιατί δεν βλέπω, ρε φίλε, την προοπτική αυτή να του σχεδιά. Είναι άλλον τάλλον, δεν ξέρει τι του γίνεται. Κακός. Έχω πληροφορία ότι απέρριψε ο Βέλιος πρόταση της QPR και έχω πληροφορία ότι είναι στεγνός πολύ ο πρόεδρος του Ηρακλή. Στεγνότατος. Περιμένει μήπως το δώσει τώρα τον το Βέλιο. Βέλιο, αν πας τώρα ή το καλοκαίρι σε ελληνική ομάδα, γίνεσαι και εσύ ρόμπα, γιατί έχει κάνει δήλωση ότι εγώ φεύγω μόνο για άλλη ομάδα της Ευρώπης από τον Ηρακλή σε άλλη ελληνική ομάδα μεγάλη. Δεν πάω! Λοιπόν, ανοίγουμε γράμμα, στήλες. Βεβαίως. Ξαναπες εκεί πώς εκλέψαν τα μάξι. Λοιπόν, αριθμό κυκλοφορίας ΕΕ 4618 είναι ένα Volkswagen Taro. Χρώματος λευκού, ναι. Με μπλε και κίτρινες λίγες. Αυτές οι μπλε και κίτρινες λίγες είναι το χαρακτηριστικό που θα σου βρούμε τα μάξι. Ναι, αυτές βγαίνουν, ρε φίλε, λέω τώρα εγώ. Λοιπόν, με καρότσα είναι λευκό, εντάξει. Μοντέλο 92-93. Το νούμερο ΕΕ 4618. Ναι. Όποιος ξέρει κάτι, πάρουμε γραμμές. Μπορεί να επικοινωνήσει εδώ με τον Αθλητικό Μετρόπολη. Και άμα είναι κανένα σκούρος και ξέρει τίποτα περισσότερο, ο σκούρος, ναι. Ο σκούρος μπορεί να μας δώσει καμία καλύτερη πληροφορία. Ναι. Θα ανταμυφθεί ο σκούρος που θα μας πει. Θα αμυφθεί. Ναι. Θα αμυφθεί. Με καλό χαρτζηλίκι, λέω εγώ. Εντάξει. Έτσι, το καταδύναμη. Το καταδύναμη. Καλημέρα στον πρώτο κύριο. Καλημέρα, φίλε, μην καυγίζεις. Καλημέρα. 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 Είδα τις δηλώσεις που έκανε ο Άγγελος στην Αθλητική Κυριακή. Ναι, κυρία μου. Και βλέπω ότι μετά από αυτές τις δηλώσεις δεν υπάρχει ελπίδα. Δεν υπάρχουν ελπίδες γιατί είστε τρύπιοι. Αυτό είναι αλήθεια μεγάλη, Κώστα, δυστυχώς. Εγώ είναι μιλάω λίγο του Μπιότια. Το τρύπιοι σημαίνει ότι μέσα... Εγώ γι' αυτό δεν χωνεύω και την εθνική ομάδα. Το έχω δηλώσει. Δυστυχώς, Κώστα μου, τα μεγάλα κάστρα πέφτουν από μέσα.
Μάλιστα. Δεν μας φταίει κανένας Ολυμπιακός. Oh. Δεν μας φταίει κανένας. Όχι, φταίει και εκείνος. Φταίει και εκείνος. Κύριε Ιορδάνη, σε παρακαλώ, σε λίγο να μιλήσω. Είμαστε άξιοι της μοίρας. Δεν μας φταίει κανένας. Τόσα χρόνια βγάζουμε με τα ίδια μας τα χέρια τα μάτια μας. Βγαίνει, αν έχουν κότσια και έχουν να πούμε κάκαλα, ας βγουν οι ΠΑΕ να πούνε κάτι για αυτά που είπε ο Άγγελος. Έχουν όλοι σκατωμένοι την ευκολία. Τι να πούνε, μπορούν να πούνε. Αυτά τα τέσσερα γράμματα τα εκμεταλλεύονται όλοι τους. Δεν ξέρω πώς και τι, αλλά όλοι βγάζουν λεφτά. Μόνο εκείνος ο Κοσμάκης τρέχει στα τσιμέντα και στις εκδρομές. Κουράστηκα πια άλλο, δεν μπορώ, δεν αντέχω άλλο, είμαι πολύ στεναχωρεμένος. Να έρχονται οι κολοπετινίτσες και να σε κάνουν εκεί και διπλά μέσα στην Τούμπα. Δεν έχω μούτρα, δεν έχω μούτρα να γυρίσω. Κάθε Κυριακή πίνω αλκοόλ για να δω το μάτσο. Δεν μπορώ, τα μυαλά μου έχουν πονέσει. Με έχουν πονέσει τα μυαλά μου. Ευχαριστώ πολύ για αυτό. Να είσαι καλά. Πρέπει να είναι η πρώτη φορά όπου ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ είναι ξένος, έτσι. Έχουμε εκπολιτιστεί, έτσι. Γίναμε... Ξένος, έχουμε πολυπολιτισμό, έτσι. Υπήρχε ποτέ ξανά πρόεδρος στον ΠΑΟΚ ξένος. Αλλοδαπός. Αλλοδαπός είναι αυτός. Ποιος? Ο Σαββίδης. Ο Μίγελ είναι πρόεδρος. Άγια, εντάξει. Άγια. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα. Καλημέρα. Εγώ είμαι. Εσείς είστε, κύριε. Λοιπόν, παιδιά, έχω κουιζάκι. Κουιζάκι. Ομάδα με τέσσερα γράμματα που ξεκινάει από πι και γελάει όλη η Ελλάδα μαζί της. Θέλω να μου πεις τι ομάδα είσαι εσύ. Εγώ είμαι Αριανός. Εγώ είμαι στη γάμα εθνική, αλλά όλοι γελάνε με το ΠΑΟΚ. Εγώ αυτό βλέπω, γελάνε όλοι μαζί σας. Βγαίνεις εσύ, κύριε Ζόρτα. Δεν μου λες, κύριε, συγγνώμη λίγο. Δεν μου λες, εσύ τώρα. Μια εβδομάδα και λες ότι εγώ υποστηρίζω Τούντορ και τώρα βγαίνεις και λες ότι έπρεπε να είχε φύγει πριν 10 χρόνια. Δηλαδή είναι δυνατόν? Όχι, δεν λέω αυτό, δεν είπα αυτό. Είδες που δεν καταλαβαίνετε. Έχετε σαλέψει, δεν καταλαβαίνετε τι σας λένε. Έχουμε σαλέψει. Την προηγούμενη Δευτέρα είπα, με αυτόν τον άνθρωπο δυστυχώς εγώ 5 μήνες το στηρίζω, αλλά βλέπω δεν υπάρχει προοπτική. Δεν την άκουσες την εκπομπή. Ναι, αλλά το στηρίζει ο πρόεδρος. Ναι, αλλά πρόσεξε να δεις. Βλέπω μόλις είδα τα παιχνίδια με την Ξάνθη και μου βάζει το Σάμπο αριστερό εξτρέμ, γιατί μπορεί πάλι να κάνει κορμό στην ομάδα, κάνει άλλη ενδεκάδα πάλι. Δεν γίνεται αυτό. Και κάποια στιγμή. Ωραία, αφού κύριε Τζόρτα ξέρεις μπάλα εσύ, ωραία. Δέχομαι ότι ξέρεις μπάλα. Προχθές για το χείμα του ανθρώπου του έφυγε ο Τούντορ. Έκανε καλή διαχείριση ο Τούντορ του ρόστερ. Για μένα έκανε πολύ καλή διαχείριση. Γιατί δεν το μάτς. Έχει δύο θλάσσια ομάδα, το ξέρεις, άλλοι δύο φύγανε χθες. Τι φταίει ο Τούντορ, Εγώ φταίω. Ποιοι είναι, ποιοι είναι μέσα στο μάτς. Δεν ξέρω, εγώ φταίω. Χαρτάκι παίρνει, φίλε. Αυτή... Χαρτάκι παίρνει και κάνει δεκάδα. Άιτα, χαρτάκι. Αλλά... Ναι, χαρτάκι παίρνει. Φυσικά. Λοιπόν, κάτι άλλο θέλω να πω, παιδιά. Ναι, από ποιο παίρνει χαρτάκι. Δεν μου λες, ρε φίλε. Δεν μου λες, ρε φίλε. Δεν μου λες. Έκανε ο ΠΑΟΚ μεταγραφή στο πέστον του Μαλεζά και παίζει ο Τζαβέλας αριστερό μπακ. Και με βάζει κοροβέση αριστερό μπακ για να παίζει ο Τζαβέλας στο περ. Γίνονται αυτά, ρε φίλε. Όχι, δεν γίνονται. Λοιπόν, γιατί να το στηρίξω εγώ. Πες μου, γιατί να το στηρίξω. Πες μου ότι έχω δίκιο. Είδες, λοιπόν, γιατί να το στηρίξω. Δίκιο, εντάξει, λοιπόν. Ποιος είναι ο Λαζαρίδης, είπες, και ο Χατζησαΐας είναι κάτι παραπάνω από τον Λαζαρίδη. Όχι, ο Λαζαρίδης που θα με κάνει σουτ, ποιος είναι. Γιατί να μην σε κάνει σουτ. Ποιος είναι, δεν τον ξέρω εγώ. Επειδή δεν τον ξέρω, ήθελε να τον μάθω, γι' αυτό με το έκανε το σουτ, να ξέρεις. Λοιπόν, στο Χαριλάο Αθανασιάδη, στο 2-2. Που πρόπερσι πριν πέσει ο Άρης, χρονιά πριν πέσει, βάζει το 0-1 και κλείνει τα μάτια, κοιτάει προς την 3. Εκείνο δεν ήταν καλό, δηλαδή με τιμωρηθεί ο Αθανασιάδης. Δεν άκουσα, φίλε, δεν άκουσα, συγγνώμη. Στο μάτι το 2-2 μέσα στο Χαριλάου, πρόπερσι, όχι πρόπερσι, παραπρόπερσι. Mm-hmm. Λοιπόν, ο Αθανασιάδης βάζει τον γκολ και πάει προς την 3 και κλείνει τα μάτια, και καλά δεν σας βλέπω. Mm-hmm. Εκείνο δεν ήταν τιμωρία. Όλοι δεν προκαλεί στον κόσμο. Όσοι προκαλούν να τιμωρηθούν, φίλε. Ελληνικά μιλάμε. Και κάτι τελευταίο και κλείνω. Και μπορώ να πω και τον γκολ του ΠΑΟΚ ήταν offside 2 μέτρα, 1,5 μέτρο. Και ναι, μπορώ δεν να... ήταν το άλλο. Δεν ήταν το άλλο. Τα λέμε τώρα. Τι να ένα πέναλτι έκανε ο Κίτσου και δεν το έδωσε. Ναι. Τι να λέμε, δεν με λέει τίποτα. Καλά, σε πάει. Λοιπόν, σε σέβεται. Κάτι τελευταίο και κλείνω. Πριν το πει το τελευταίο, θέλω να μου πει το εξή. Ναι. Εσύ αν ήσουν τώρα αλφα εθνική όπω λε όταν θα έρθει και είσαι τέταρτο, δεν θα πανηγυρίσει. Εγώ όχι, δεν πανηγύρισα. Μην το λες αυτό, ρε φίλε. Βγήκε σε Ευρώπη, πανηγύρισε. Γιατί δεν πανηγύρισα. Αυτή είναι η διαφορά μας. Εμείς είμαστε θλιμμένοι και εσείς πανηγυρίζετε. Εδώ πήρε το κοκκινόχρωμα και. Κάτσε. Και έκανε την καμπάνα εκεί πέρα τη Αγία. Πώς τη λένε την Αγία. Κάτσε, δεν τελείωσε ακόμα. Παρούσε την καμπάνα, μπορεί να μην είσαι και στα playoff.
Μπορεί, φίλε. Μπορεί να μείνει στα playoff στο τέλο. Καθίστε. Μπορεί. Πάντως εσείς οι Αριανοί, μην κολλάτε πολύ το Σαββίδι. Μην σταματήσει τη χαρτζηλίκα στον άλλον. Και έχουμε θέματα. Γιατί έμαθα. Εσύ γίνεται αυτό που λέει. Μάλιστα. Για τον Άρη συνέχεια. Τα πράγματα είναι χάλια, δεν έχει λεφτά, δεν έχει τον Πάοκ συνέχεια, η ομάδα είναι καλά, ο Σαββίδης πληρώνει, ο Περπάτος ξαφνικά γίνει καλός παίκτης, δεν λέω να το κατακρίνεις τον Περπάτο πλέον. Συγγνώμη, εσύ άκουσες τον Πάοκ. Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Εγώ τον Άρη, φίλε, ό,τι βλέπω λέω, βλέπω ότι είστε μια φάρα 6 καφενεία 7, βλέπω ότι έχετε διαλύσει την ομάδα, την πήγατε γάμα εθνική, διαλύσατε τον Αριστέχνη. Ευτυχώς που δεν ανακατευθήκατε με τον μπάσκετ, ήρθε ένας ξένος. Εσύ είδες. Ναι, εγώ είδα τι. Είδα τι. Εσύ είδες το Σαββίδη, δηλαδή να πληθύνει λεφτά στο Καρυπίδη. Το έχεις δει αυτό. Τι να δω. Ξέρω πολύ καλά τι γίνεται στην πιάτσα. Έχεις δει το Σαββίδη. Τρέμαν οι φίλοι στο Χαριλάο. Τρέμαν στο Χαριλάο οι παίκτες να πληρώσει ο Σαββίδης κανένα φράγκο, τον Καρυπίδη να πάρουν κανένα φράγκο. Μην λοιπόν, μιλάτε για το Σαββίδη, Αριανή. Ευεργέτη σα ήταν για 3-4 μήνες. Ναι, παρακαλώ. Το τελευταίο που θέλω να πω και τέλος. Λοιπόν, ο Πάοκ είπε ότι πήγε το Αχιλλέα τον Μπέο να προσλάβει, έτσι δεν είπες. Μάρκο Καραμπέρι και Αχιλλέα Μπέο, ναι. Λοιπόν, εγώ δεν θα πω τον Μπέο, εγώ θα πω ότι ο Πάοκ έχει προσλάβει εδώ και καιρό τον Μπέο, όχι τον Μπέο. Αυτά, παιδιά. Καλή. Για χαρά, φίλε, εσύ τον Μπέο τον ξέρεις καλά τόσα χρόνια. Τεράστιος, ναι. Επόμενη γραμμή, τι να κάνουμε. Χαίρονται ρε, με την κατάρτιση του άλλου. Καλά κάνει και χαίρεται. Η τέταρτη θέση τη θεωρεί κατάρτιση. Εδώ πήραν άλλοι δύο αδέρφια φίλοι μας. Φίλοι του Άρη. Πιωμένοι και. Και φίλοι μας. Φίλοι μας. Και με άρεσε ότι. Ποιοι πιάτε ρε και οι δύο. Ξέρει πόσο με μεγαλώνει ο Αριανός όταν με κάνει καζούρα στην τέταρτη θέση του ΠΑΟΚ. Με θεωρεί κατάντια η τέταρτη θέση. Ναι, πάμε στον κόσμο. Για ποιο με πολύ. Θα το βρούμε, θα το βρούμε. Και αν δεν το βρούμε, θα πάρουμε άλλο. Μη στεναχωριέσαι. Μη στεναχωριέσαι, ρε. Μην κατεβάσει τα μούτρα κάτω. Θα κάνουμε μπούκα και θα πάρουμε. Καλημέρα. Ναι, κύριε. Γεια σα. Γεια σου. Ο Τάσος. Έλα ρε Τάσος. Τζορδάν. Έλα ρε Τάσο. Τζορδάν. Έλα γουρ. Μήπως το απαγάει ένα τρακτέρ τίποτα τα αμάξι ρε. Δεν ξέρω ρε Τάσο. Τίποτα αριανά. Δεν ξέρω. Συγγνώμη το αριανή είναι φίλε λευκή. Μάλλον από την άλλη μεριά οπαδί. Θα τα πήρα. Αν θυμάστε Τζορδάν. Ψιλοσκούρους τους βλέπω. Σκούρα τα βλέπα τα πράγματα. Βράδυ ήτανε. Και γενικά η ζωή μου είναι σκούρη εμένα. Σκούρους βλέπω, κατάλαβες. Αν θυμάστε πέρσι Τζορδάν. Τέτοια εποχή περίπου έλεγε ο Ιβάν ότι θα τον κρατήσει τον Ρεσιάδη και τέλει μετά από λίγο. Τελειωμένος είναι ο Λιωράς, δεν υπάρχει. Μήπως γίνει το ίδιο πάλι. Τελειωμένος είναι. Δεν βρήκαν προπονητή τώρα αυτοί. Ναι, κύριε Ραπτό. Όχι, δεν βρήκαν προπονητή. Ναι. Τους έκανε μπουρτ ο κύριος Αναστασίου. Δεν βρήκαν προπονητή. Τους έκανε μπουρτ ο κύριος Αναστασίου. Στην ιστορία του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, δύο προπονητές Έλληνες είπαν όχι σε ομάδα που είναι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, τις μεγάλες ομάδες δηλαδή. Ο ένας είναι ο κύριος Αναστασίου σήμερα χθες και ο άλλος είναι ο Αναστόπουλος που είπε όχι στον Κόκαλη. Όχι λέει δεν έρχομαι. Θέλω να με κάνει συμβόλαιο, έτσι δεν έρχομαι του λέει. Το Παναστόπουλος. Είναι προσβολή για τον Ολυμπιακό να πει ο Αναστόπουλος δεν έρχομαι γιατί είναι Έλληνας. Και ο Έλληνας προπονητής είναι κατσαπλιάς. Στην Ευρώπη, άμα πει Έλληνα προπονητή, γελάει ο κόσμο. Δεν έχει πάρει στο Google στην Ευρώπη Έλληνα προπονητή. Σε ακούω τώρα, λέγε. Το Αναστόπουλο, γιατί τον διώξαν τον Ταριανά όταν ανέβηκαν τότε στην Αλφα παλιά και δεν τον κρατήσανε. Γιατί διώξαν τον Αναστόπουλο, ναι, γιατί όταν πήρανε, στην Αλφα. Γιατί θα πήραν τον Χατζάρο, ο οποίο ήταν τότε στην Παράγκα οργανωμένο και επειδή ήταν τότε στα πάνω του ο Χατζάρα, θα είχε και τον άλλο του Ολυμπιακό από δίπλα. Πώς το λένε, το Κοκαλιάρι και τους αδερφούς Μητρόπουλους να είχαν καμιά καλή διαιτησία. Γι' αυτό τον πήραν τον Χατζάρα. Το κατάλαβες. Και ένα τελευταίο. Ήταν στα πάνω του ο Χατζάρας τότε. Ναι. Ποιος ενδιαφέρεται αυτή τη στιγμή για τη δεύτερη θέση, ο πλούσιος ή ο άφραγκος? Ο άφραγκος. Α, μπράβο, γιατί ο πλούσιος λέει, σιγά μην κάνω τώρα να βγω δεύτερος. Και το καλοκαίρι να έχω 5 εφημερίδες και 40 ραδιόφωνο. Τον άφραγκο τον θέλει και ο πολύ δυνατός κάτω για να τον ξαναψηρίσει τα λεφτά. Ναι, το λέει συνέχεια ρε Τζορδάν. Yeah. Βλέπω τις σκηνές που γίνονται και βλέπω κάνει έστω τσίκι τσίκι κάτι οργανώσει. Εκείνος πολεμάει, ρε παιδί μου. Εκείνος πολεμάει. Μήπως πάρει την θέση, μήπως άμα κληρωθεί στη δεύτερη θέση, μήπως περάσει. Κατάλαβες. Μεταγραφές δεν μπορεί. Πάρει, έτσι πώς πάρει, Τζορδάν. Ναι, την πάρει και θα αποκλειστεί σίγουρα μετά. Πάρει. Ναι. Και θα αποκλειστεί.
Άλλο αυτό το θέμα, αλλά βλέπω δεν κάνει και ρίσο στον πάγο. Δεν ξέρω, δεν ξέρω τι γίνεται. Εδώ η Βόρεια Ελλάδα είμαστε πέταμα, τέλος, τελείωσε και οι ομάδες μας όλες. Έχουμε καθαρίσει εδώ πέρα πάνω. Τα λέμε. Ναι. Ναι. Τα λέμε. Γεια σου, Τασούλη. Γεια σου. Γεια χαρά. Ευχαριστούμε 406, θα το δούμε το θα θέμα. Θα το δούμε μετά. Χωρίς Ζάιρο, Μακ Ροντρίγκες και εμείς με Μελεοζίνιο και Μοντέρο να ταΐζουν Ευέλιο, προβλέπω κηδεία μέσα στην Τούμπα, λέει. Ένα, δύο και μετά βγει καλά. Εσείς φάγατε τώρα τρία γκολ από αντίπαλη ομάδα που έπαιζε με 10 παίκτες. Αυτά δεν γίνονται, ρε φίλε. Ευχαριστώ για το σχόλιο, Κώστα. Μίλα περισσότερο για διεθνή μπάλα. Αφού δεν θέλουν για διεθνή, ρε φίλε, να μιλάμε. Εντάξει, εγώ τα βλέπω τα μάτσα πιο καλά. Ό,τι προλαβαίνω, δεν μπορώ Ιταλία να δω. Δεν μου αρέσει Ιταλία. Βλέπω Γερμανία στην Ιότυπα, έπεσε Ιταλία. Πολύ Αγγλία και Γερμανία. Αυτά οι Ισπανοί. Αυτές οι τρεις χώρες. Να το φάει η Γιουβέντους πάλι έτσι. Άσερε με τη θύρα 10 μαζάλισες. Πού ήσουν, ρε, αυτόνομοι να πας στο ΆΚΑ που σας είχε εκδοτήριο, λέει, το Χανούμι. Εμείς 200 άτομα με τρένο στη Σμύρνη και εσείς αναβάλατε την εκδρομή επειδή ήμασταν εκεί. Ρόμπες και χούλικαν από το 2013, λέει ο 526. Καλημέρα, κύριε. Λοιπόν, καλημέρα. Να πω τα χαιρετίσματά μου στο φίλο μου το Χρόνι εδώ στην Αθηναγορά. Ο Χρόνις. Ενδιαφέρεται και αυτός πολύ. Εδώ το μήνυμα μας ακούνε τα παιδιά, μας ακούνε και όλοι παρέα. Χαιρετίσματα λοιπόν. Ναι, Σκούρε, να ξέρεις, ξέρω ποιος είσαι, Σκούρε. Να ξέρεις, ναι. Στο φίλο μου το Χρόνι, ναι. Εκεί στο καφέ. Ναι, ναι, ναι. Σκούρε, να ετοιμαστείς, να σε κάνω μπούκα για το αμάξι που πήρες. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ναι. Τι κάνετε, καλά. Καλά, κύριε, εσείς. Καλά. Να πούμε τώρα πώς θα κυκλώσουμε την ομάδα, την ψεύτικη του Ολυμπιακού για του χρόνου. Μπορούμε να δούμε δύο προτάσεις. Βεβαίως. Λοιπόν, θα απαγορεύονται οι δανεικοί στη Super League. Ένα. Δύο. Play-offs για όλους. Όπως είναι στο μπάσκετ. Αυτό το πρότεινε ο Βεζιρτσής με τις K20 να τις κάνει στις επαγγελματικές κατηγορίες. Στη Super League και πέρασε νομίζω. Τα play-offs. Όχι, για τους δανεισμούς. Να, οι ομάδες οι δεύτερες του. Και play-offs για όλους. Τι θα πει, παίρνει πρωτάθλημα ο πρώτος και οι άλλοι παίζουν play-offs. Αυτό είναι το μπάσκετ. Έτσι. Θα έχει ένα προνόμιο. Λοιπόν, για το Βεζιρτζή. Play-off όλοι. Επειδή βγήκε μια βρώμα. Βγήκε μια βρώμα ότι θα παραιτηθεί. Καλή φυσική κατάσταση θα έχει. Ναι. Επειδή βγήκε μια βρώμα ότι ο Βεζιρτζή θα παραιτηθεί. Να έχει υπόψη ότι εγώ έχω πληροφορία ότι για λόγους δικούς του δεν θα παραιτηθεί. Ναι, να το ξέρεις αυτό. Για λόγους τους οποίους μπορεί να φανταστεί ο καθένας. Πάμε παρακάτω, λέγε. Πάμε τώρα στο αγωνιστικό. Οπωσδήποτε αλλαγή προπονητή. Τα έχουμε πει. Φέλιξ Μάγκαντ, ελεύθερος, Γερμανός, τέλος. Αλλαγή ιατρικού επιτελείου. Δεν μπορεί τόσα χρόνια να έχουμε θλάσσες. Κάπου υπάρχει ευθύνη. Απειθαρχία, φίλε, μεγάλο πράγμα. Τα πίνουνε πολύ. Όχι, και για το... Φίλε, αυτό με τις θλάσσες. Λοιπόν, να σου πω εγώ πέντε κουβέντες. Μου λέει φίλος μου που δουλεύει σε μπαρ. Άλλα τους λένε αντρώνε και άλλα τρώνε και πίνουν. Παίχτης του ΠΑΟΚ 20 χρονών παθαίνει τρεις θλάσσεις. 1,5 μπουκάλι Τζόνι Γουόκερ. 1,5 μπουκάλι, ένα μπουκάλι και κάτι. Δεν φταίει ο προπονητής και ο γυμναστής. Κάποτε υπήρχε στον Άρη, παλιά, ακού τώρα, πώς μπορεί. Άκου ρε φίλε, δεν είναι μόνο ο γυμναστής. Μα δεν είπα και γυμναστή. Δεν είναι ο γυμναστής. Δηλαδή τι να σου πω τώρα. Παίχτης τώρα που έρχεται. Παίχτης που έρχεται, άκου τώρα. Από Β' Εθνική σε Α, στον Άρη. Από Επανομή σε Άρη. Πρόσεξε τη ζωή σου και τα λοιπά. Ναι, γιατί ήρθε σε μεγάλη ομάδα. Προπονητής είναι σκληρός. Γρηγόρη μου είναι στις ιστορίες και τα λοιπά. Ο Γρηγόρης πήγε από την Επανομή στον Άρη. Πλακώνονται στην προπόνηση, ιστορίες και τα λοιπά. Βρίσκει μια χείρα. Την ξεκάνει τη χείρα ο Γρηγόρης. Πάρ το καρούμπαλο από κάτω από τον Όρχη. Ρε Γρηγόρη, με εξέθεσες, ρε Γρηγόρη. Κατάλαβες. Δηλαδή δεν μπορεί να σε ρεχαρίσει και να πίνεις στην καθισιά ένα μπουκάλι. Δεν γίνεται δηλαδή. Αυτό ο γυμναστής στο γήπεδο και τα λοιπά. Φταίει ο ΠΑΟΚ γιατί δεν τους ελέγχει. Έλα εδώ να πει ο Σαββίδης. Έλα εδώ να πει ο Σαββίδης. 500.000 σου δίνω ράτς. Μέχρι την Τετάρτη. Μέχρι την Τρίτη θα βγαίνεις. Τετάρτη σπίτι. Πέμπτη σπίτι. Σε έπιασα έξω, ρήτρα έφυγες. Φράγκο δεν παίρνεις. Για να δούμε, θα κουνηθεί ο Ράτς. Έλα εδώ στόχο, έλα εδώ ρε μαλούχο εσύ. Που πιέρεις και κάνεις εμετό στο Μαρκής μέσα και βγάζεις τα νερά. 10 ώρα το πρωί. Κάτσε καλά ρε, πώς σου δώσω εγώ λεφτά. Ρήτρα. Δεν κατάλαβες καλά. Φταίει ο γυμναστής και ο προπονητής μόνο. Πώς, διάλειμμα. Ας βάλει ο Σαββίδης κάποιο συνδεσμίτη. Και να ελέγχει τους παίκτες. Ναι, ο συνδεσμίτης τίμιος θα είναι. Κλείσε ρε φιλάσε μας με τους συνδεσμίτες τώρα.
Μαστουριάσεις τη γριά, να έρθεις να σ' ανταμώσω. Α, εδώ βγήκαμε. Μάλιστα. Λοιπόν, πολλά μηνύματα. Μα πάρα πολλά μηνύματα. Ξεκίνατα. Γουστάρω που ασχολούνται όλοι με την Παοκάρα. Γουστάρω που έχω Σαββίδη που χωρίς να κουνήσει το δαχτυλάκι του έχει τη διαιτησία και παίρνουμε φάσεις που ούτε ο Ολυμπιακός τις παίρνει. Να τόσο πάω εξής. Το παραδέχεται. Ότι είναι μετά τον Ολυμπιακό. Σφάζουμε τις ομάδες. Γουστάρω που ο Αντωνιάδης είναι στα πρόθυρα εγκεφαλικού λόγω ΠΑΟΚ. Γουστάρω ενώ έπρεπε να χάσουμε από τον Ατρόμητο πήραμε ισοπαλία και ο Λακαμάς Λαζαρίδης πανηγύριζε για την ισοπαλία. Χαχαχα, τέλεια. Λέει αυτός ο φίλος. Ο Λαζαρίδης δεν τον ξέρει κανένας, ρε φίλε. Ήθελε να γίνει γνωστός κι αυτός. Ναι. Έκανε, σου λέει πώς θα κάνω εκεί πέρα. Θα πουλήσω όπως είπε και ο Κωστής να πούμε αυτό εδώ και θα με μάθει όλος ο κόσμος πλέον. Θα γίνω και αγαπητός εκεί πέρα στον Άρη και τελείωσε. Καλά έκανε το Αριανάκι με λένε οι Αριάνοι τώρα. Ναι. Άντε μπράβο. Άμα τους πάει ο Τουρσουνίδης και τους κάνουν το δάχτυλο θα φταίει. Έτσι είναι η ζωή, ρε φίλε. Ραπτόπουλε πήγα σε ένα αγρότικα και είδα ένα τρακτέρ να κάνει promotion τον κόκκινο. Να ανεβάζεις βίντεο με σχόλια για τα διεθνή μάτς τότε ρε εσύ, ο φίλος ο 2-14, ο 7-48. Ραπτόπουλε και η ΑΕΚ αδικήθηκε στο κύπελλο με τον Ηρακλή. Στο δεύτερο λεπτό χέρι ο Μπαρτολίνη και πάλι στο δεύτερο ημίχρονο πάλι ο Μπαρτολίνη. Στον Πλατέλα μπέναλτι που είχε κάνει. Στο 47. Βεβαίως. Και ο Ηρακλής αδικήθηκε. Και ο Ηρακλής μπέναλτι ο Βέλιος σε χέρι του. Ναι, καλημέρα στον επόμενο κύριο, ναι. Καλημέρα, Ραπ. Γεια σου, φίλε. Παοξής από Καβάλα είμαι. Ναι. Γεια σου, ρε Παοξής. Λόγω Ζαγοράκη έγινες Παοξής. Όχι, λόγω πατέρα. Πες τον, εγώ ήμουν Παοξής πριν έρθει ο Ζαγοράκης στον Παοξή. Πάντως όχι για τους τίτλους του Παοκ, Καταρχήν ο Ζαγοράκης δεν είναι Παοξής. Είναι έξις, το ξέρω. Εντάξει. Τα έξις είναι. Εντάξει. Λοιπόν, για την ομάδα μου ήθελα να πω. Είναι άρρωστη η ομάδα. Θα συμφωνήσω με τον Τζόρνταν για τον Τούντορ ότι πρέπει να φύγει. Αλλά δεν φταίει μόνο αν αυτός, να ξέρεις. Ναι, φίλε. Πρέπει να παίξουμε το μάτς με τον Ολυμπιακό πρώτα, γιατί τώρα όποιος και να έρθει δεν ξέρει την ομάδα όπως την ξέρει ο Τούντορ. Καμιά φορά είναι πιο καλό εκείνο. Δεν γίνει τίποτα. Ορίστε. Καμιά φορά είναι πιο καλό εκείνο. Να έρθει η coach τώρα. Ναι, και αυτός που την ξέρει και τι κάνει δηλαδή. Θα φάει τον Τόρτι στον Ολυμπιακό. Και τι θα γίνει. Θα αλλάξει τίποτα. Τι θα γίνει, είτε ένα χάις είτε τέσσερα θα αλλάξει τίποτα. Φίλε, ακολουθούν ντέρμπι μετά με Παναθηναϊκό. Έχεις και play-off, θα τονωθεί το. Γι' αυτό λέω όσο πιο γρήγορα τόσο πιο καλά. Τα play-off είναι τώρα το διατάφτα. Θεωρώ ότι η χρονιά είναι χαμένη. Είτε Τούντορ είτε κάποιος άλλος έρθει. Φετινή είναι χαμένη. Τώρα πρέπει να, για του χρόνου να αρχίσουμε να φτιάχνουμε ομάδα. Τις δηλώσεις Αναστασιάδη τις είδατε? Ναι, φίλε, σας είπε τρίπιους ο Αναστασιάδης. Τρίπιους ποιους είπε? Μέσα στην ομάδα υπάρχει, ρε παιδί μου, υπάρχουν άτομα που τρεπάνε την ομάδα. Αυτό είπε. Γελάνε όλοι με εμάς. Αθώσε το Μαρινάκι ο Αναστασιάδης. Εντάξει, δεν τον αθώσε. Τον αθώσε το Μαρινάκι. Δεν μας φταίει μόνο εκείνος, φταίνε κι άλλοι. Ναι, τον αθώσε, δυστυχώς. Πρώτα εμείς. Η τρίπια βάρκα, γύλος. Έτσι. Ρε φίλε, δεν μπορεί τώρα ο Τζαβέλας να κάνει πέντε παραπτώματα πειθαρχικά. Έλα μόνο με τους. Να τον πάει στην ΚΑΠΑ 20 και μόλις διώχνουν τον Άγγελο την Κυριακή να παίζει, να πούμε, στην ομάδα, στην πρώτη. Δεν γίνονται αυτά. Τι μέσον έχει αυτός και παίζει τώρα? Το γιο του Σαββίδη. Λοιπόν, δεν φταίει μόνο ο Τζαβέλας. Του Σαββίδη είναι ομάδα, δικιά σου είναι. Τι θες? Είναι. Του Σαββίδη είναι ομάδα, δεν δικιά σου. Η ομάδα είναι του λαού της. Του λαού, ο λαός δεν πλήρωσε τα χρέη. Ναι, αλλά, ο λαός τη στηρίζει. Είναι ναι, του λαού της. Ναι, καλά. Ο Σαββίδης είναι αρχηγός πάνω εκεί. Δικός μας είναι, το στηρίζουμε φυσικά. Φέρνει με ένα αεροπλάνο 5.000 Ρώσους και φέρνει λαό. Άσε με τώρα. Ναι, δεν είναι έτσι. Τι να κλάσουν οι νέοι, Λελίνο, Ζανέτη, Τσάμπι, Αλόνσο, Μαλντίνη, Κωστακούρτα και άλλοι παιχταράδες έπαιξαν μέχρι τα 40 σε τότε επίπεδο. Χαβιέ Ζανέτη. Μάλιστα. Βέβαια, έτσι. Βέβαια, ναι, αλλά τι βιολογική κατάσταση, τι σώμα είχαν, τι. Ελαστικότητα είχαν στους μυς. Τι φυσική κατάσταση, τι πνευμόνι. Τι κατασκευή, ήταν άλλη γενιά, τι γυμναστική, ήταν άλλη γενιά. Τι ζωή κάνανε. Ποια ρε, αυτά τα παιδιά όλα είναι μαλθακά τώρα. Ποια παιδιά τώρα, με το Facebook και με τα αυτά και με... Τσιγάρο, δυο πακέτα, Μάλμπορο, ιστορίες και ουίσκι. Αυτά τώρα τα παιδιά. Τι μπορεί να ξέρουν με τον ΠΑΟΚ τώρα. Δεν απάθει θλάσσινε. Καταρχήν δεν ξέρουν που παίζουν τα μισά παιδιά αυτά. Κάνατε το χαρί η Ινιέστα τώρα. Ακούω τι εκπομπέ. Α, ο χαρί η Καφάρα. Α, φύγαμε τρει θλάσσινε. Και τι έγινε τώρα. Σαβούρα είναι. Την αξία του. Σαβούρα είναι. Καταρχήν είναι φελό. Δεν ξέρει πότε να τρέξει, πότε να σταματήσει. Άντε τρέξει, θα το χάσω. Είναι το νεαρό τη ηλικία και τη απειρία του. Άντε ρε, φύγε από εδώ πέρα. Πάμε παρακάτω, ναι. Λέγε, φίλε.
Έλα, φίλε. Πάμε στον επόμενο. Πάμε στον επόμενο. Γεια σου, Κωστή. Καλό στο φίλο. Τι κάνεις, καλά είσαι? Το παλεύω, ρε φίλε. Στεναχωρέθηκα εδώ με τον Τζόρνταν. Τώρα θα τα πω τον Τζόρνταν. Λοιπόν, Κωνσταντίνος Ολυμπιακός, ο Πόλο Φάληρο. Από το παλιό ή το νέο? Παλιό Φάληρο, Πειραιάς. Κοντά στον Πειραιά. Ναι. Τζόρνταν, ψηλά το κεφάλι. Πάντα. Είναι αργά για δάκρυα. Πάντα. Ξέρεις τι είναι εσύ να είσαι πρώτος και να έχεις χαμηλά το κεφάλι. Μεγάλο, μεγάλη αποτυχία. Εγώ, ρε φίλε, έχω κουραστεί στις σκούπες. Τι να συγκρίνεις τώρα τον Ολυμπιακό? Ποιες σκούπες, ρε φίλε? Σε ποιες σκούπες? Τι σκούπες? Έχω πάρει και μία για να πίνω τον καφέ μου. Εσύ, ρε φίλε, έγινες η καλύτερη ομάδα του πλανήτη. Μια ισοπαλία και 19 νίκες. Δεν γίνονται αυτά πουθενά, ρε φίλε. Αφού το λες και εσύ ότι είμαι η μεγαλύτερη ομάδα του πλανήτη, τότε δεν ξέρω να πω. Ναι, τώρα 19 νίκες και μια. Δεν υπάρχει πουθενά, ρε φίλε. Κοίταξε να δεις τώρα. Και αυτή η ισοπαλία είναι από τη γενέτειρα κάτω. Ναι, ναι, κοίταξε. Ναι. Ακούω ότι στείνεται εξόβεργες για του χρόνου, για το επόμενο πρωτάθλημα. Για να την πατήσει ο Ολυμπιακός. Εγώ είμαι σίγουρος ότι θα πέσετε εσείς στην παγίδα. Να πείτε, να πάτε εσείς η Κούλα και η Βάζελη και να κάνετε ασκήσεις επί χάρτου. Γιατί δεν τα ξέρετε καλά τα πράγματα. Για την Ένωση μιλάς, για την ΕΠΟ. Πρέπει να κάνετε πρόβα. Για την ΕΠΟ μιλάς. Για όλα, για όλα. Γιατί βλέπω ότι κάνετε συνεδριάσεις με μελισανίδες. Μη μου κλαις του χρόνου, μη μου κλαις. Ο Μελισανίδης λέει ότι αυτοί οι διαιτητές θα σφυρίζουν του χρόνου, λέει, στα τρένα. Εγώ είμαι πιο αυστηρός, είναι πηγής ο Μελισανίδης. Και λέω ούτε για τα τρένα κάνουν αυτοί, θα τα εκτροχιάσουν. Θα φύγουν όλοι αυτοί, να ξέρεις. Αυτοί θα φύγουν, θα φύγουν ο Μαρινάκης άλλους όμως. Θα είναι ο Μαρινάκης, αυτό είναι το θέμα. Πολύ κόσμο που πρέπει να... Θα είναι... Ξέρεις τι μπορεί να πάθουν αυτοί, ρε φίλε, του ΠΑΟΚ, Ολυμπιακέ? Για πες μου, ρε, για λόγους μη ποδοσφαιρικούς. Για λόγους μη ποδοσφαιρικούς μπορεί να βρει πρόβλημα ο Μαρινάκης. Μάλιστα. Οι υπόλοιποι εφοπλιστές είναι εξαγριωμένοι. Άκουμε λίγο. Οι υπόλοιποι εφοπλιστές είναι εξαγριωμένοι μαζί του για διάφορα θέματα που αφορούν τη δουλειά τους. Μπήκε στα ρουθούνια τους, βέβαια. Πρόσεξε να δεις. Από 100ος, 20ος τόσος πήγε στην πρώτη δεκάδα. Δεν είναι εύκολο. Κάνε μεγάλα σαλτανάτια. Ωραία. Μπράβο. Όχι. Αν θα πάθει κάτι ο Ολυμπιακός, δεν θα το πάθει ούτε από την ΕΠΟ, ούτε από τους εισαγγελείς που είναι δειλοί, τους ποδοσφαιρικούς εισαγγελείς εννοώ, που φοβούνται, ούτε από τον Σαββίδη, τον Άμπαλο, ούτε από τον Αφραγκούζο, ούτε από τον Μελισανίδη, τον Τζάμπα. Εάν βρει μπελά ο Ολυμπιακός, τον μπελά θα τον βρει, επειδή ο Μαρινάκης σε άλλες παράπλευρες ασχολίες του βρει κάποιο πρόβλημα. Αν βρει. Εκείνο το μεταβατικό στάδιο, ναι. Θα βρεθεί ένα μεταβατικό στάδιο. Ο Μελισανίδης είναι πονηρός. Πιθανολογεί ότι εκεί μπορεί να βρεθεί ένα στάδιο μεταβατικό. Τζάμπα να βγει εις βάρος του Παναθηναϊκού και της ΑΕ και του ΠΑΟΚ και να πάρει το πρωτάθλημα. Και αυτά τα χαϊβάνια οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ πάνε και κάνουμε το Μελισανίδη φιλίες. Γιατί είναι χαϊβάνια. Στο λέω εγώ, Σαραπτόπουλος. Όχι, είναι χαϊβάνια. Όχι. Ο Σαββίδης και τα χαϊβάνια γύρω του. Όχι, δεν το λέω καλά. Αν θέλει. Ο Σαββίδης είναι φίλος με τον Μελισανίδη. Δεν έχει φίλους τέτοιους. Εκεί τι να κάνουμε. Εάν είναι φίλοι. Όχι, ρε φίλοι. Εάν είναι φίλοι και τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ την έχουν να πούμε για ασχολία. Πάσο. Τώρα θα δούμε αν αυτή η φιλία στην πορεία. Επειδή ο ΠΑΟΚ πήρε πρωτάθλημα το 76 όταν ο Ολυμπιακός βρισκόταν σε μεταβατική περίοδο. Ναι, να μιλήσω και εγώ. Και όταν ο ΠΑΟΚ πήρε πρωτάθλημα πάλι όταν ο Ολυμπιακός βρισκόταν σε κλειδονισμό το 85, θα έρθει λόγω άλλων γεγονότων κλειδονισμό στον Ολυμπιακό. Φοβάμαι όμως ότι ο πονηρός ο Τζάμπας ο Μελισανίδης θα τα φάει τα χαϊβάνια στη στροφή και θα τους φάει το πρωτάθλημα με απόντα τον Ολυμπιακό. Καλά, κοίταξε να δεις. Κοίταξε να δεις, έχω μεγάλη υπόλοιψη, αλλά αυτά που μου λες τώρα είναι όνειρα θερινής νυχτός. Ναι. Αυτή τη στιγμή δεν είναι. Αυτά δει... θα τα δεις μπροστά σου. Αυτά θα τα δεις τον Οκτώβριο, φίλε. Άρα έχεις αποδείξεις δηλαδή. Ότι θα έχουμε εκλογές, ρε φίλε, τι αποδείξεις έχουμε. Δούμε ποιος θα... εκλογές, ούτε ΕΠΟ, ούτε ΠΕΠΟ. Δεν χάνεται η ΕΠΟ από αυτόν. Αυτός αν έχει πρόβλημα θα έχει απαλού. Στη μεταβατική περίοδο και στους κλειδονισμούς του Ολυμπιακού θα εκμεταλλευτεί την κατάσταση ο Μελισανίδης. Εκεί θέλω το Σαββίδη, μάγκα, να πει ναι, το πήρα εγώ, έλειπε ο Ολυμπιακός, το πήρα. Ναι. Άντε μπράβο. Αυτά που λες δεν υπάρχουν αποδείξεις, είναι σχετικά όλα. Μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μέχρι αυτή τη στιγμή, για αύριο δεν ξέρεις τι ξημερώνει, ο Ολυμπιακός είναι πολύ πιο μπροστά από όλους εδώ πέρα. Και εγώ δεν βλέπω να υπάρχει κάποιος να τον ανταγωνιστεί.
Ναι. Λοιπόν, αυτά που λέει ο Τζόρνταν. Αυτά που λες. Θα ήθελε να γίνει στο όνειρό και αυτά που λες εσύ είναι τι θέλεις να είναι πάντα. Και εγώ σου λέω ότι έχεις δίκιο, αλλά θα τη βρεις απαλού εσύ. Ολυμπιακέ. 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 Άκου να δεις τι θα πάθεις. Άκου να δεις τι θα πάθεις. Όλοι αυτοί οι διαιτητές που δεν σε γουστάρουν αλλά σε παίζουν. Επειδή ακούγεσαι μικρός, προφανώς δεν θυμάσαι τα πέτρινα χρόνια του Ολυμπιακού. Επειδή εσύ δεν ξέρεις. Πόσο είσαι. Πόσο είσαι. 35. Δεν τα θυμάσαι. 35. Μικρός, δεν τα θυμάμαι. Από 5 χρονών ξεκίνησαν μέχρι τα 15 σου. Λοιπόν, για να το τελειώνουμε. Εσύ μπελά. Εσύ μπελά θα βρεις. Για χαρά, φίλε, δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνεις. Είσαι όντως οπαδός. Όχι, δεν καταλαβαίνεις. Είσαι ελαφρόμυαλος. Ελαφρόμυαλος ποδοσφαιρικά. Μπορεί να είσαι επιστήμον και να είσαι ο καλύτερος. Ποδοσφαιρικά δεν με πιάνεις. Τι σου λέω. Ένας πενηντάρης μπορεί να με πιάσει. Εσύ δεν μπορεί να με πιάσει. Δεν σε κατηγορώ. Επόμενη γραμμή, ναι. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Έλα, Κώστας Ολυμπιακός. Καλώς τον. Έλα. Καταρχήν, για αυτά που λες, θα σου πω τώρα τι γίνεται. Καταρχήν, πίσω από το Μαρινάκι αυτή τη στιγμή, μέσα στη δίκη Ολυμπιακού, από τα ανερχόμενα πρόσωπα εδώ και χρόνια που θα είναι λογικά ο επόμενος του Μαρινάκι, είναι ο Σοκράτης Κόκαλης, όχι ο γνωστός, ο γιος του. Κανένας γιος, κανένας γιος, μεγάλο άντρα, δεν έμοιαξε τον πατέρα του. Κανένας. Όχι, κάνεις λάθος. Βρε, εγώ σου λέω κανένας. Κανένας. Άμα ρώτα λίγο, μίλα με κάποιους, μίλα με τον Αλέφαντο, πες του τι είναι αυτός, να σου πει. Πες του τι είναι ο γνωστός Σοκράτης Κόκαλης. Άκουμε τώρα λίγο για να καταλάβεις. Καταρχήν, για αυτό που λες, ότι ο Μαρινάκης θα βρει παράπλευρες απώλειες, ούτε στοιχεία υπάρχουν, ούτε καν ύποπτος δεν αυτοί. Αν σου λέω ο Μαρινάκης, ο Ολυμπιακός βρει μπελά, δεν θα το βρει μέσα από το ποδόσφαιρο, είμαι κατανοητός. Μπράβο, αυτό σου λέω. Για το άλλο που λες εκτός ποδοσφαίρου, ούτε καν ύποπτος είναι. Ωραία, εγώ ας σου πω για το ποδοσφαίρο, ρε φίλε. Έχουμε εκλογές στην ΕΠΟ τον Οκτώβριο. Αν τις χάσει τις ΕΠΟ. Τώρα, μισό λεπτό, παλικάρι μου. Τώρα τις ελέγχει, το ξέρω εγώ. Αν τις χάσει τις ΕΠΟ. Ονειρεύεται αυτό. Ρε Τζόρνταν, το λες κάθε λίγο και λιγά και έχει βγει κανένα Ολυμπιακό να πει για τις εκλογές. Ούτε καν ασχολούμαστε. Καλά, μην ασχολείστε, ρε παλικάρι μου. Δεν φοβόμαστε τίποτα. Ο Ολυμπιακός βγήκε πέμπτος και τον επόμενο χρόνο τα διέλυσε όλα. Και όταν ξαναχάσει πρωτάθλημα, πάλι το ίδιο θα γίνει. Ένα χρόνο θα κάνει. Θα τα διαλύσει όλα και θα φωνάζετε μετά. Τότε θα ξεψαρώσετε γιατί τώρα γίνατε. Άσε με λίγο να πω αυτό που θέλω. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή με τους μανατζαρέους, με όλη αυτή την επένδυση που έχει γίνει και αυτό το καταλαβαίνει που γίνεται, βγαίνουν τόσα εκατομμύρια στο Ολυμπιακό που δεν κάνουν τέτοιο τζίρο όλες οι υπόλοιπες ομάδες της Ελλάδας. Όλοι αυτοί οι μανατζαρέοι, οι επιχειρηματίες Ολυμπιακοί, θα κοιτάξουν όλοι θέλουν να αγωθούν στον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή. Γιατί να μην θέλουν να αγωθούν από την άλλη πλευρά μετά. Δεν μπορεί να το κάνει ούτε ο Μελισσανίδης ούτε ο Σαββίδης αυτό. Σόπαρα μεγάλη, ποιο το πει αυτό. Στο Βέλγιο, δίνει στο Βέλγιο δανεικούς παίχτες και τους πουλάει. Παίχτες οι οποίοι δεν παίζανε εδώ που δεν αξίζουν. Ξέρουμε, τα ξέρουμε αυτά. Παίρνει πιτσιρικάδες, κάτι Βέλγου, στον άλλο που πήρε η Άντλεχτ τώρα δανεικό από τη Βενφίκα. Τον είχε Ολυμπιακό στην Ακαδημία και τον είχε πουλήσει εκατομμύρια στην Βενφίκα. Δεν είχε παίξει ποτέ στον Ολυμπιακό. Όλα με τα λεφτά είναι. Γίνεται ένα ταραβέρι απίστευτο, το οποίο εσείς δεν το έχετε καταλάβει. Πολύ καλά το ξέρουμε τι γίνεται. Ξέρουμε, ξέρουμε. Αυτό που γίνεται στον Ολυμπιακό και με τους μανατζαρέους δεν μπορείτε να αφήσετε τον Ολυμπιακό να χαθεί αυτή η πίσνα. Τον εκτομεί πάρα πολύ από αυτό. Γιατί να μην την πάρει την πίσνα αυτό, να μην το κάνει ας πούμε ο άλλος. Ποιο θα το κάνει. Γιατί έχει. Μα εσείς είστε τρεις και ο Κούκος, δεν έχετε γήπεδο να το στείλετε. Ποιο είναι, μισό λεπτό. Ποιο είναι τρεις και ο Κούκος. Τι εννοεί τρεις και ο Κούκος. Μισό λεπτό, ρε, μισό λεπτό. Τι εννοεί. Ο Τζίρος που κάνει Ολυμπιακό στα προϊόντα του. Ποιο Τζίρο, ρε φίλε, τώρα 1500 ήταν προχθές στην κερκίδα. Τι τρεις και ο Κούκος. Τρεις και ο Κούκος, τι εννοεί για κόσμο, μιλά τώρα εσύ. Μιλάω γενικά για κόσμο, στο σύνολό σου. Στο σύνολό μου μιλάς για κόσμο. Ο Παοξής επικραμμένος δεν πάει στο γήπεδο, ρε φίλε τώρα. Τι για κόσμο μιλάς. Θα με αφήσεις. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή είναι στην 20η θέση του UEFA. Δεν μπορεί να πάει ένας παίκτης στον ΠΑΟ και να πιάσει να ξέρει ποιο είναι στο Ολυμπιακό. Αυτό είναι άλλο που λες, ρε φίλε. Δεν πρόκειται. Και σε 5 χρόνια ο Ολυμπιακός έχει ξεφύγει κι άλλο. Πού θα πάει. Ο Ολυμπιακός θα πουλάει 40 εκατομμύρια παίκτες. Του παίκτες που λέει θα τον πουλάει τον παίκτη 40 εκατομμύρια. Έχει φύγει τόσο πολύ, είναι πολύ μπροστά. Είστε πολύ ψεκασμένοι, φίλε. Μόλις χάσετε το πρώτο πρωτάθλημα, θα αρχίσετε να φωνάζετε. Μπράβο, Μαρινάκι, έκανε στο θρύλο ΑΕΚΑΚΙ. Αυτά που φωνάζατε πέρσι να πούμε. Γι' αυτό έχασε το πρώτο πρωτάθλημα. Το έχασε το πρώτο πρωτάθλημα τότε και τα πήρε όλα μετά. Άκουμε τι σου λέω. Οι οπαδοί του Ολυμπιακού έχουν μεταλλαχτεί. Όλοι γίνανε φλωρούμπες σε εισαγωγικά, δεν κάνουν φασαρία καθόλου. Το παλιό εκείνο η μαγιά που είχατε δεν υπάρχει. Πηγαίνατε στα γήπεδα να πούμε και είσαστε φορτωμένη μαγιά, δεν υπάρχει. Είστε κότες με στο γήπεδο, δεν μπορείτε να μιλήσετε, να διαμαρτυρηθείτε. Βγαίνετε στο ράδιο. Πολλοί που ξέρετε μπάλα και κάνετε παράπονα. Με τον Πανετολικό δεν διαμαρτυρόμασταν. Με τον Πανετολικό δεν διαμαρτυρόμασταν. Τι να διαμαρτυρείτε, πώς διαμαρτυρείτε. Κρεμάστε ένα πανό και φωνάξετε οργανωμένα μέσα, μπορείτε.
Τι να κρεμάσουν, 17 πρωταθλήματα σε ερχόμενα. Αυτό λέω. Τι να πούνε, δηλαδή. Αυτό σου λέω. Όποτε δεν μας αρέσει φωνάζουμε και για πες μου, ποιος είναι στο μπάσκετ, τι γίνεται, ποιος είναι πρώτος στο μπάσκετ, ποιος είναι πρώτος στο πόλο, ποιος είναι στο πόλο. Κάτω το 21, με... ποιος είναι πρώτος, κάτω το 18, ποιος είναι πρώτος. Παντού πρώτοι σε όλα. Πού είστε πρώτοι ρε μεγάλη, στις ακαδημίες πού είστε πρώτοι. Όλα πρώτοι, πρώτοι είμαστε δες. Στις ακαδημίες πρώτες έχουμε και δύο πνεία λιγότερα και έχουν βάλει 90 γκολ και εσύ και βάλει 60. Σε ποια ακαδημία είναι αυτή, σε ποια ακαδημία πάλι. Δες τα μικρά, τα άντε. Δες τα και εσύ λίγο ρε φίλε, δες τα λίγο και εσύ. Όλες οι ακαδημίες πάρτες. Δεν αφήνουμε κύπελο, δεν αφήνουμε τίτλο, δεν αφήνουμε τίποτα πουθενά. Και δεν πρόκειται να αφήσουμε ποτέ γιατί βγάζετε γλώσσα και βγαίνετε πέμπτη. Βγάλατε πολύ γλώσσα χωρίς, και... Χωρίς Άρη, χωρίς Ηρακλή, χωρίς ΑΕΚ, με τον Παναθηναϊκό τελειωμένο, βγαίνετε πέμπτη και μιλάτε ακόμα. Και εσείς πρωτάθλημα παίρνετε χωρίς Άρη, χωρίς Ηρακλή και με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ τελειωμένο. Ναι, κύριε Ακλήμου. Θα πάρει κύπελο, εσείς θα πάρετε τίποτα ποτέ. Ναι, βρε, ναι. Bye bye, θα πάρει κύπελο. Και τα μην του χρόνου τρως πόρτα σε όλα τα γήπεδα και χάνεις το πρωτάθλημα και γαυγίζεις μετά και θα σου λέω αργά, αυτά τα λέγαμε πριν. Ο Ρανιέρη δεν πρέπει να γίνει λιμούτσι σαν τον Κλοπ και να σεβαστεί τους χώρους. Ακόμα και το Χ θα είναι επιτυχία. Γνώμη για West Ham και Μπίλιτς τακτική. Ραπ τελικά ποιος είναι αντίπαλος του ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός ή ο Αστέρας. Ο Πανιώνιος ή ο ΠΑΣ. Ακόμα έχει σχεδόν ένα γύρο και ο ΠΑΟΚ είναι 24 βαθμούς πίσω. Εγώ νομίζω. Δηλαδή στο τέλος θα είναι 48. Για να μην διήμερο ρεπό έδωσε ο Τούντορ Τζαβέλας, βρήκε την ευκαιρία να κατέβει σε γνωστό μπουζουξίδικο της Γλυφάδας με τα κολλητάκια του Γκέκα και Παπαδόπουλα τρομή του. Παρεμπιπτόντως και οι τρεις αυτοί είναι πρώτα αθλητές και μετά ποδοσφαιριστές. Λοιπόν, ο άλλος λέει: Ολυμπιακοί λένε ότι έχουν την καλύτερη ομάδα. Οκ, τη Σφυρίκτα τι θέλουν. Λοιπόν, τέρμα τα αστεία, αυτό το σωματείο είναι οργάνωση κτλ. Λοιπόν, πάμε κόσμο, καλημέρα. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Παοκτή από Ποντοκόμι Κοζάνη. Καλώ τον. Κώστα, για πες μου εσύ τώρα. Επειδή είσαι και καιρό στα δημοσιογραφικά και στο ποδόσφαιρο, ξέρει, τι πιστεύει ότι είναι ο καρκίνο του ΠΑΟΚ. Ποιο είναι ο καρκίνο του ΠΑΟΚ και πηγαίνει τόσο χάλιο ο ΠΑΟΚ. Ο καρκίνος του ΠΑΟΚ που πάει τόσο χαλιό ΠΑΟΚ είναι ότι ο ιδιοκτήτης πρώτον δεν είναι στην Θεσσαλονίκη να έχει την έδρα του εδώ και να ασχολείται και δεύτερον είναι άμπαλος από ποδόσφαιρο. Δεν ισχύει κάτι και έχει το τρίτο κομμάτι είναι ότι ο ίδιος ο ΠΑΟΚ είναι το μέσον τον οποίο πιθανόν θα οδηγηθεί σε μεγάλες σε μεγάλα deal με κυβέρνηση, με Ρωσία κτλ. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ είναι η δευτεράτζα του. Κατάλαβες. Ναι, ναι. Αν μου πεις για τον το καρκίνο του Άρη, θα σου πω ένα όνομα. Σου λέει τώρα ναι. Μπορεί να θέλει να ασχοληθεί πιο ενεργά, ας πούμε, αφού πατήσει πρώτα, πάρει δουλειές πιο πολλές. Θέλω να σου πω ένα άλλο. Ο ΠΑΟΚ από πέρσι έχει κάνει κάποιες μεταγραφές που τις έκανε μέσα σε. Δηλαδή, πόσες μέρες διακοπές κάναν οι παίκτες πέρσι. Τον Αύγουστο, τον Αύγουστο. Τον Αύγουστο και ξεκίνησε προετοιμασία μετά από 15 μέρες. Τον Αύγουστο τις έκανε, ναι. Ναι. Πόσες μεταγραφές έκανε ο ΠΑΟΚ 11. Από πέρσι. Εσύ Τζόρνταν για πες μου πόσες μεταγραφές έκανε 11 μεταγραφές τον Αύγουστο της 11 έκανε. Μεταγραφές. Μία έπαιρε τον Όλσεν από νωρίς τον Ιούνιο και μία πήρε τον Μπερμπάτοφ τον Σεπτέμβριο, όλες οι άλλες τον Αύγουστο. Ναι. Πήρε τον Όλσεν και τον έδωσε δανεικό. Δεν τον βγήκε. Όχι δεν τον βγήκε. Πήρε... Δεν τον βγήκε. Πώς μια χαρά τον βγήκε. Έκανε... Και τι έγινε όλοι αυτός δεν κάνει λάθη δεν κατάλαβα. Ο Βελίδης. Ναι όμως ο... Όταν είσαι ας το διώξε, πήγες, πάρει άλλο, δεν κατάλαβα γιατί τον άλλο τον έδιωξε. Ποιο να, τον Ικάν. Όχι παλικάρι, τον Όλσεν, γιατί τον έδιωξε. Γιατί τον έδωσε δανεικό. Τον έδωσε δανεικό, γιατί στέρισε πολλούς βαθμούς γι' αυτό. Αυτός δεν στέρει βαθμούς. Για ποιο λόγο τον έδιωξε. Ο Βελίδης. Ποιος, ο Βελίδης. Ναι βέβαια, δεν στέρει βαθμούς. Ο Βελίδης, εγώ ξέρω ότι θα δώσει βαθμούς στον ΠΑΟΚ. Α, θα δώσει. Τώρα στέρισε. Σε τρία μάτς στέρισε ξέπους βαθμούς. Στον γκολ με την ΑΕΚ και στα άλλα δύο. Δεν πιανότανε. Ναι, ποιος το είπε, γιατί δεν πιάνονταν. Με τον Ατρόμητο. Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει, άστο και το τερματοφυλάκα. Το Σάμπο, για πες μου για το Σάμπο, κύριε Ζόρνταν. Απότυχαν, απέτυχαν. Δηλαδή, παίρνεις έναν παίκτη από μια ομάδα που την απέκλεισες στην Τρνάβα. Δηλαδή, ούτε ένας παίκτης δεν ξεχώρισε και παίρνεις αυτό το παίκτη. Με τον Μπάου ξεχώρισε αυτός, αλλά απέτυχε, δεν ταιριάζει. Δεν ταιριάζει. Να σου πω, πω και το άλλο. Ο Κλάους φέτος, τι συμβόλαιο έχει, 700 χιλιάρικα. Ναι, έχει 700, ναι. Για πες μου τα στατιστικά του Κλάους φέτος. Στα δύο τελευταία παιχνίδια τα στατιστικά του Κλάους. Δεν παίρνει και παλιές, δεν έχει δεκάρι, φαίνεται ρε. Κωστή, για πες εσύ τα στατιστικά του Κλάους. Φίλε, ο ΠΑΟΚ έκανε ένα λάθος. Πήρε ένα center for στα 35 του, το οποίο δεν έχει στοιχεία εκ της φύσης του διείσδυσης τρίπλας, ταχύτητας κτλ. Αλλά είναι καλός εκτελεστής. Ο Μπερμπάντοφ. Ναι, και έμπειρος. Ναι, ναι βεβαίως. Ένας τέτοιος άνθρωπος
Είναι αισθητό στην περιοχή. Δεν μπορείς στα 35 να του πεις γύρνα, πάρε, δώσε, πάσα, βγες, κάνε, ράνε κτλ. Ναι. Άρα λοιπόν, όταν παίρνεις ένα τέτοιο παίκτη, θα τον έχεις περπατιστό. Ναι. Περπατιστό στην περιοχή, θα παίρνεις με εξτρέμ και όχι 3-5-2, θα πάρεις ένα πολύ καλό δεκάρι να τον πλαισιώσεις. Αυτό. Και θα τον φορτώνεις. Αυτό. Για να την κάνει τη δουλειά έτσι. Αυτό. Τώρα μιλάω σωστά. Εσείς πήρατε αυτόν τον παίκτη και να τον χωρέσετε μαζί με τον Κλάους σε 3-5-2 με δύο back half και δύο παίκτες στατικούς οι οποίοι πρέπει να τους φέρεις την μπάλα μέσα. Άρα πρέπει να έχεις half επίπεδου Μπαρτσελώνα, επίπεδου Ρεάλ για να αναδειχθούν αυτοί οι δύο. Δεν γίνεται αυτό. Άρα λοιπόν εδώ, όταν πάρω εγώ τον Μπερμπάντοφ, λέω: Μπερμπάντοφ, είσαι καλά, σε περνάω από εγκρομετρικά. Πολύ ωραία. Τον Κλάους τον πουλάω. Τον Κλάους τον πουλάω. Δεν τον έχω εκεί να καταστρέψω δύο σεντερφόρ. Με ίδιο στυλ, με ίδιο τρόπο σκοραρίσματος. Το πρώτο μεγάλο έγκλημα λοιπόν ξεκίνησε από εκεί. Πάμε παρακάτω. Εγώ όμως αλλού θέλω να καταλήξω αυτό που είπα για τον Κλάους. Ναι. Παίρνει 700 χιλιάρικα. Ο Αραβίδης της ΑΕΚ πόσα παίρνει? Δεν ξέρω, κάνε 300. Τι διαφορές έχουν αυτοί οι δύο παίκτες? Εσύ ποιο θα προτιμούσε τώρα, Αραβίδη ή Κλάους? Εγώ θα προτιμούσα τον Αραβίδη. Γιατί ο Αραβίδης έχει ταχύτητα, έχει πάθος, έχει εκτέλεση. Αλλά να σου πω κάτι. Ο Αραβίδης για να τα κάνει όλα αυτά έχει, και... έχει 350 σφιγμούς το λεπτό επί 90 λεπτά και ο Κλάους έχει 80. Έχει ένα άλλο στυλ. Ο Κλάους σου λέει φέρτη μου τρεις φορές, τη μία θα στην κάτσω. Ο Μπερμπάντοφ λέει φέρτη μου δύο φορές, εγώ θα στην κάτσω. Αλλά δεν υπάρχει αυτός που θα του τη φέρει. Γεια χαρά φίλε. Γεια χαρά. Γεια χαλά, καλό βράδυ. Επόμενη γραμμή, ναι. 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 Καλημέρα παιδιά. Καλώς τον. Φοιτητής ΠΑΟΚ είμαι από Τούμπα. Σπουδάζεις ΠΑΟΚ? Όχι, φοιτητής είμαι ΠΑΟΚ, είμαι τουμπαμένο. Γεννήθηκε και θα σπουδάσει ΠΑΟΚ. Καλά, πρέπει καλά. Να θα σπουδάσει τον ΠΑΟΚ, έτσι, σωστός, ναι. Ήθελα να πω πάνω σε αυτά που σχολιάζουν οι προηγούμενοι για το καθεστώς του Ολυμπιακού και για την ΕΠΟ. Έτσι ξέρουμε όλοι ότι ο Ολυμπιακός έχει την ΕΠΟ, την ελέγχει την ΕΠΟ. Φίλε, μόνο και οι ίδιοι το ξέρουν, όλος ο κόσμος το ξέρει. Το ξέρουν, αλλά... Δεν φταίει μόνο ο Ολυμπιακός. Έχει ο ΠΑΟΚ τον καρκίνο του. Αυτό που είπε ο Κωστής πριν. Πάντως ο ΠΑΟΚ δείχνει ο Ολυμπιακός ότι δεν τον ενοχλεί τόσο. Οι διαιτησίες ενοχλούν τον Ολυμπιακό. Φαίνεται ότι ενοχλείται ο Ολυμπιακός από την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό περισσότερο. Γιατί τα σφυρίγματα έναντι των τριών τα παίρνει ο ΠΑΟΚ. Ναι, δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ. Και σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό δεν τον ενοχλεί. Ναι, σίγουρα. Δεν τον ενοχλεί γιατί είναι 28 βαθμούς πίσω. Πώς είναι αυτό? Οφείλεται όμως και στο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, δες τώρα, ο Γιαννιώτας δεν θα είχε θέση στο ΠΑΟΚ βασικό σε αυτό το ρόστερ. Στη θέση πιανού? Τη θέση πιανού του Γκάρι. Του Γκάρι. Του Ροντρίγκες. Του Ροντρίγκες. Μιλάς τώρα παιχτικά, έτσι είναι? Ναι, δες πόσοι από τους παίκτες που έχει πάρει ο Ολυμπιακός και δεν παίζουν. Αν θα είχαν καλή θέση στο ρόστερ του ΠΑΟΚ, ποιοτικά δηλαδή, ο Γιαννιώτας, ο Μπουχαλάκης, ποιον άλλο να σου πω, δεν θα έπαιζαν όλοι αυτοί οι βασικοί στο ΠΑΟΚ, δηλαδή ο Χαρίσης τι καλύτερο έχει από τον Μπουχαλάκη? Δεν μου λες ρε φίλε, να σου πω κάτι. Καλή ερώτηση. Να σου πω κάτι. Λες τώρα για τον Γιαννιώτα στη θέση του Ροντρίγκε. Ο Ροντρίγκε δεν ξέρει μπάλα, εντάξει, αλλά είναι πολύ γρήγορο. Ναι, είναι και ο Γιαννιώτας είναι πολύ γρήγορο. Ο Ροντρίγκε είναι πάρα πολύ γρήγορο. Πολύ πιο γρήγορο. Άλλο σου λέω. Δεν υπάρχει όμως πειθαρχία. Τον βλέπεις φεύγει με την μπάλα και μπορεί να φύγει έξω από, από το γήπεδο με την μπάλα. Και αν σουτάρει ακόμα, το σουτάρι είναι ο τερματοφύλακας. Πού το έκανε αυτό? Στην Ξάνθη, νομίζω, το τελευταίο λεπτό. Στο δοκάρι του Μαρία και τη στέλνει από εκεί το δοκάρι, ρε φίλε. Και δεν υπάρχει από τον προπονητή του παρατήρηση. Αυτό δεν γίνεται, ρε φίλε. Να τον πει Ελλάδο, ρε μεγάλε. Δεν βλέπεις ότι από εκεί μεριά έχει 5 μέτρα εστία κενή? Ναι, συμφωνώ. Ο Τούντορ πρέπει να φύγει. Είναι απίθαρχοι όλοι του. Δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν τα προσόντα του, την ποιότητά του. Δεν είναι όμως και αυτό θέμα της γενικότερης νοοτροπίας του ΠΑΟΚ. Δηλαδή ο Σαββίδης τόσα χρόνια έχει φέρει Στέφενς, ο οποίος Στέφενς έχει είναι ένα όνομα. Είναι στη Χόφενχάιμ, έπαιξε μπαλάρα χθες, με το Ζόρδι κέρδισε η Μπάγερ. Όλοι το χειροκροτούσανε, έδειξε θέαμα στη Χόφενχάιμ ο Στέφενς, ο μεγάλος Στέφενς, εγώ τον γουστάρω να πούμε γιατί προπονητάρα. Με σεβασμό όλο το γήπεδο το χειροκροτούσε προχθές. Άρα ο Στέφενς φταίει όταν ήταν στο ΠΑΟΚ και δεν έπαιζε καλά ο ΠΑΟΚ? Δεν ξέρω εγώ αν φταίει ο Στέφενς. Δεν είναι θέμα της γενικότερης νοοτροπίας. Δηλαδή ο Σαββίδης έχει βάλει κάποιους ανθρώπους στην ΠΑΕ.
Είπε ο Κωστής δεν είναι εδώ, δεν ελέγχει. Άρα ο Άρνεσεν τι έχει κάνει και οι υπόλοιποι που ελέγχουν? Έχουν αράξει τα λεφτά του Σαββίδη και πίνουν τον καφέ του στην παραλία. Α, σου πω κάτι ρε φίλε. Εγώ βλέπω τώρα ότι μέσα στην ομάδα είναι κι άλλοι, δεν είναι ο Άρνεσεν. Πήραν τώρα τον Βελίδη. Ο Άρνεσεν πού ξέρει τον Βελίδη ρε φίλε? Τον είδε στο βίντεο δηλαδή σε τρία μάτς? Όχι, το Βελίδη τον πήρε ο Βεζερτζής. Κάποιος άλλος εισηγείται. Έκανε την παρέμβαση το Βεζερτζής. Ούτε ο Βεζερτζής τον πήρε, να ξέρεις. Πού τον ξέρει ο Βεζερτζής τον Βελίδη? Από πού τον ξέρει? Επειδή είναι Έλληνας? Όχι, απλά ο Βεζερτζής προφανώς. Μήπως είναι κι άλλοι που δεν φύγανε από τον ΠΑΟΚ ακόμα ποτέ? Ναι, κι άλλοι. Κι άλλοι είναι σίγουρα. Φύγαν, αλλά δεν φύγαν. Υπάρχει πολύ σκατό στο ΠΑΟΚ. Γεια χαρά, φίλε. Συμφωνώ μαζί σου. Καλή συνέχεια. Καλά, γεια χαρά. Ναι. Τζόρνταν, εσύ που τα ξέρεις όλα για τις μεταγραφές του Ηρακλή, για πες μας πάλι αυτά που έλεγες πριν ένα μήνα. Για πες μου τι μεταγραφές έκανες. Ποιοι ήρθαν και ποιοι φύγανε. Ποιοι φύγανε, είπαμε. Καρλίτο, δεν μου λες, κύριε Κωστή. Καλημέρα, φίλε. Έλα, Κωστή, καλημέρα. Καλημέρα. Πες ότι δεν υπάρχει Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα. Ξαφάνισε τον, παιδί μου. Δεν παίζει καθόλου στο πρωτάθλημα. Είναι στη Β' Εθνική. Ποιος θα το παίρνει το πρωτάθλημα? Η ΑΕΚ. Το κατάλαβες. Το κατάλαβες. Με τον Αραβίδη. Το κατάλαβες. Ο Πάκου πάλι θα ήταν τρίτος. Τρίτος, φυσικά. Ναι. Εσύ που θα ήσουν όμως. Εσύ που θα ήσουν. Το κατάλαβες όπως σου είπα. Εσύ που θα ήσουν. Δεν με δεν κατάλαβες. Για σκέψου λίγο. Για σκέψου ποιος θα τον περνέ. Δεν υπάρχει Ολυμπιακός. Ποιος θα τον περνέ. Πάκου θα τον περνέ. Η ΑΕΚ ρε φίλε. Εσύ που θα ήσουν. Εγώ που θα ήμουν. Εγώ ήμουν εκεί που ήμουν χθες το βράδυ. Με κατεβασμένο το κεφάλι του Σούλη. Εκεί ήμουν εγώ χθες το βράδυ. Σούλη, πιάνω Σούλη ρε φίλε. Του προπονητή σας. Εκεί που λέγω χθες το βράδυ. Πάλι δεν θα έπαιρνε πρωτάρι. Τι ψάχνει να. Στο ποδόσφαιρο που είσαι δεν μας είπες. Στο ποδόσφαιρο που είμαι. Με την κοκκινοσκουφή σα παίρνω. Τότε τι βγήκες να μου την πεις ρε φίλε. Είμαι τέταρτος. Είμαι τέταρτος. Θέλεις να με κάνεις δυστυχισμένο. Όντως είμαι εγώ σαν μεγαλείο που είμαι δυστυχισμένος. Εσύ θα πανηγύριζες όμως αυτή τη θέση. Το έκανες. Πανηγυρίζεις φίλε. Πόσες φορές βγήκες τα τελευταία 20 χρόνια τέταρτος εσύ πες μου. Δεν με απαντάς. Την Κυριακή όμως να ξέρεις Τζόρνταν. Την Κυριακή αυτή θα σου επιβεβαιώσει και ο ταξιτζής Ολυμπιακάκιας. Πέσαν τα σέρματα κάτω για τις Σέρες. Πρόσεξε που δεν έχουμε άλλα. Τι σέρματα για Σέρες, δεν καταλαβαίνω. Για Σέρες, για την Εξάρα, για την Εξάρα. Μην γίνει καμιά οχτάρα. Πρόσεξε την Κυριακή. Η χαρά σου αυτή είναι. Άλλο μου. Ναι, την Κυριακή να το προσέξετε λίγο. Δεν με απαντάει. Εσύ και τα μη φας στα αεραστεχνή. Γιατί ο Ραπτόπουλος είναι γάτα, αλλά δεν τα ξέρει αυτά παραπέρα. Ναι, ναι, ναι. Μην γίνει καμιά 7-8 γιατί του έχουν πάρει το κεφάλι το χοντρό. Ναι, ναι, ναι. Καλά. Καλό βραδάκι να έχετε. Δεν μας είπες όμως εσύ, δεν μας είπες. Πόσες φορές βγήκε τα τελευταία 20 χρόνια τέταρτος? Είναι ένα τμήμα του Άρη στο μπάσκετ το οποίο δεν εμπλέκονται Αριανοί. Ναι. Και πάει πολύ καλά. Και μιλάνε για αυτό το τμήμα οι Αριανοί. Ναι. Ευτυχώς λοιπόν δεν μπήκαν Αριανοί να ρημάξουν και το τμήμα του μπάσκετ. Πόσο μεγάλη ομάδα. Τζόρτζια, κράτα γερά. Λοιπόν, κράτα γερά. Έξω τους γουρουνάδες από τον Άρη. Ο Αριανός με έχει για πολύ πάνω από την τέταρτη θέση. Ναι. Και καλά κάνει γιατί όντως για εκεί είμαι πάνω. Ναι, ναι. Για πιο πάνω. Με θεωρεί αποτυχημένο στην τέταρτη θέση. Είδες λοιπόν. Με αναγνωρίζει και αυτός ακόμα. Πείτε στον Καραγκιόζη τον Γαύρο τον Ρίγνη Μπράμα που λέει ότι είναι στο top 20 της Ευρώπης, ότι στη FIFA στη θέση 1 είναι το Βέλγιο. Αυτό σημαίνει ότι είναι η καλύτερη ομάδα. Δεν ξέρω, έτσι λέει. Πάμε στον κόσμο. Καλημέρα. Έλα φίλε μου. Ναι. Ναι. Μαζί μιλάμε. Μαζί μιλάμε. Έλα ρε Κωστή να πούμε. 20 λεπτά πιάστηκε το αυτί μου να. Έλα ρε, πιάστηκε το αυτί σου. Άλλαξε το και εσύ, πάρτε σε όλο το αυτί. Λοιπόν, γεια σου, χαίρομαι πολύ που μιλάμε μαζί. Μπράβο. Σε ακούω χρόνια. Λοιπόν, είμαι Αριανός. Καλά να πάθεις. Μπράβο, καλά να πάθω. Πολλούς χαιρετισμούς στο Τζόρνταν. Να σε καλά φίλε. Το συμπαθώ ιδιαίτερα. Λοιπόν, Κωστή, να πω πριν... μπορώ να σου μιλάω στον Ενίκο, έτσι. Βεβαίως, πριν πεις οτιδήποτε, ναι. Να πούμε ότι είμαστε έξι στη γραμμή. Και θα ναι. Μιλήσουμε και οι έξι που ακούμε την εκπομπή από το τηλέφωνο. Σ' ακούω τώρα με προσοχή. Ναι. Σε 1,5 λεπτό. Μην αγχώνεσαι για το χρόνο. Δεν πειράζει. Μην αγχώνεσαι. Είμαι αγχωμένος γιατί σου λέω εγώ αποφεύγω αυτά τα πράγματα ας πούμε κλπ. Σε ακούω χρόνια και το βράδυ και το μεσημέρι με τον Κόκκινο. Εάν η δική σου φωνή, αν σε αυτή την Ελλάδα τη... Θα με κλείσει και ο ηχολήπτης, δεν έλεγα. Ρε μην αγχώνεσαι, πάρε μια ανάσα. Ο Έλληνας ναι. Μπορεί να είσαι ντρικαδόρος που λένε τι κλπ. Σε παρακολουθώ. Όντως το παίρνεις πολύ καλά, πολύ καλά κάνεις. Αλλά λες κάποια πράγματα. Και το λέω αυτό διότι σήμερα είπες κάτι για τον Άρη στο μπάσκετ.
αυτό το νοικοκύρεμα. Πήγα σε 4 τελικούς στο ποδόσφαιρο. Πάντα προσκυνούσαμε τη Super 3, όπως το Super 3, όχι τη Super 3. Λοιπόν, έχεις απόλυτο δίκιο. Άρρωστη ομάδα, άρρωστος κόσμος. Άρρωστο, άρρωστη κατάσταση. Λοιπόν, είδες τι καλά που είναι στο μπάσκετ, καλά, που δεν υπάρχει Αριανός μέσα και να διοικήσει. Ναι, γιατί μπήκε ένας υγιής επιχειρηματίας. Βρε, μπήκε η γυναίκα και έβαλε νοικοκυριό, βρε. Μπράβο, μα γι' αυτό. Είδε τα μούτρα τους και λέει, όχι, δεν σας θέλω, ρε. Προτιμά τον Τρίφωνα, το Σαμαρά από εσάς, ρε. Σε ακούω χρόνια, αλλά σήμερα λέω θα πάρω τηλέφωνο και να πω αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, αυτό μόνο. Να μην κουράσω, να μην κρατάω την γραμμή. Δεν κουράζει καθόλου. Ο Άρης υποφέρει από το κόσμο που δεν επαναστατεί. Πρώτον. Δεύτερον, θα ήταν αλλιώς τα πράγματα αν υπήρχαν κάποιες φωνές. Έχεις πει επανειλημμένως, δεν είσαι δημοσιογράφος. Δεν είμαι. Έχεις όμως μία φωνή που λέει τα πράγματα. Εμένα σήμερα μου βγήκε κάτι όταν μιλούσες για τον Άρη. Χθες, εγώ σαν Αδιανός που κέρδισε ο Άρης τον ΠΑΟΚ μέσα στο παλατάκι, το πώς το λένε οι Αδιανοί, το δημόσιο, και δεν με ενδιαφέρουν αυτά τα τέτοια. Εγώ θέλω τον ΠΑΟΚ αντίπαλο να τον κερδίζω. Να δεις τις μάχες σου, ναι. Έτσι. Λοιπόν, δεν βγήκε ένας να πει αυτά που είπες. Όπως τοποθετήθηκε σήμερα, κέρδισε ο Άρης καθαρά, ΠΑΟΚ παλικαρίσκα. Δεν αμφιβάλλει κανένας. Αυτό ακριβώς, Τζόρνταν. Έτσι. Τελειώσαμε. Οι φίλοι μου είναι παοξίδες. Εγώ είμαι Αριάνος, τι να κάνω. Όπως είπες, καλά να πάθω. Και κλείνω. Θα ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Δεν έχω ακούσει. Άκουγα ραδιόφωνα. Ακούω Μετρόπολης. Άκουγα δεξιά-αριστερά Αριανούς αλόφρονες να μαλώνουν μεταξύ τους. Ένας δεν είπε να καταγγείλει έναν και να πει φταίει ο Δαμιανίδης, φταίει ο Σούπερ 3, φταίει αυτός, φταίει ο Σαουρίδης, φταίει εκείνος. Ποτέ, γαμώτη μου. Πήγα σε 4 τελικούς κυπέλλου. Κωστή, μ' ακούς? Σε 4. Έχω παίξει β' εθνική με 50 χρονών. Πού έπαιξες, ρε σκύλε, πού έπαιξες? Θα σου πω, θα σε ξαναπάρω. Να μην κρατάω γραμμή. Κλείνω, σας κούρασα. Να πω και το τρίτο, το τελευταίο. Πες το. Είμαι και αγρότης τώρα. Είμαι αγρότης. Ωραίος. Λοιπόν, είμαι αγρότης. Κάπου λίγο ψιλοαδικής, το κάνεις να ιντριγκάρεις την κατάσταση, καλά κάνεις, αλλά νομίζω το κάνεις επίτηδες. Δεν τα έχω βάλει με το σημερινό αγρότη σε καμιά περίπτωση. Όχι, το πιστεύω. Σε καμιά περίπτωση τα παιδιά τα οποία δίνουν τις μάχες τους σε νεαρή ηλικία κτλ. Εγώ τα έχω με τον παλιό τον αγρότη, τον Μπασόκαρο, τον Νεοδημοκράτη, που έπαιρνα εκεί την εικόνα. Και επειδή έχουμε όλη αυτή την εικόνα, άκου λίγο. Επειδή έχουμε την παλιά εικόνα και όχι τη σημερινή, γι' αυτό πολλές φορές γινόμαστε. Αυτά γίνανε λίγο... δεκαετία του 80. Ναι, γίνανε παλιά. Δεν γίνανε παλιά, Κωστή. Τζόρνταν, δεν γίνανε παλιά. Γίνανε παλιά. Γίνανε μέχρι και το... Κάποιοι οικονομήσανε, κάποια λαμόγια, ας πούμε, εκεί. Οικονομήσανε. Γινότανε. Εγώ είμαι αγρότης, έχω 200 τόνους στο δάκινα. Λοιπόν, δεν έχω να έχω παιδιά. Ο γιος μου είναι γυμναστής, η κόρη μου είναι φιλοσοφική στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη. Από πότε είσαι αγρότης, από πότε? Από το 90, μετά που σταμάτησε το ποδόσφαιρο. Στη δεκαετία του 80, όταν βγήκε το Πασόκ, το 1981 και μετά, σε εκείνες τις περιοχές, ειδικά με τα Ροδάκινα, έγινε λαιλασία, ρε φίλε. Εκεί πέρα έγινε χαμός. Με την απόσυρση Ροδάκινων έγινε χαμός, ρε φίλε. Φορτώνανε 20 τόνους Ροδάκινα και το γυρνάνε 3 φορές την πλαστικά πάνω τώρα. Τι να λέμε. Τα λέω για τον Κωστή, σας κούρασα. Απλά θέλω, όχι μόνο καμπανάρα. Αλλά μην πάρουμε την μπάλα όλους τώρα, είναι ντροπή αυτό το πράγμα. Καμπανάρα. Λοιπόν, χάρηκα που σας άκουσα. Κωστή. Πού έπαιξες, ρε, ποια ομάδα? Είναι από τους πιο αδικημένους. Έπαιξα να σου πω. Πες μου την ομάδα. Στα 18 έπαιξα στον Εβεσαϊκό μέχρι το... Από το 82 βγήκα πρωταθλητής, 82-83 μέχρι το 85. Είχες τον Αμερικάνο, είχες... Μέχρι το 87 είχες... στην Αλεξάνδρεια είμαι επαγγελματίας. Είχες Κλιτσινίκο, ρε. Κλιτσινίκο είχες. Πώς? Κλιτσινίκο τερματοφύλακα είχες, ρε. Με όλους. Το μεγάλη το τζεμπ δεν πήγε στο φίλο μου, ρε. Αφού βασικό έπαιζα. Το μεσημερλίγε, ποιου είχε εκεί πέρα? Με το Γιόντι ήμουν δίδυμο στο Όπερ. Δεν είναι ο Παπαβλήτη, άλλο. Δεν έχει σημασία. Εγώ θέλω να πω για τον Κωστή, όπω τα λέει, αλλά
Ωραίο η ίντρικα, αλλά έτσι να πυροβολάς, να λες και αλήθεια. Κλείσε, στόπερ, κλείσε, τα λέμε, φίλε. Άντε πάει, θα τα ξαναπούμε. Θα τα ξαναπούμε. Θα σε μάθω εγώ, θα σε μάθω. Καλείτε άλλοι, πέντε, τελευταίοι, καλημέρα. Στόπερ, ναι, ναι. Β' Εθνική, ξέρω. Πρέπει να παίζει, ξέρω. Ξέρω ήταν τότε. Τον έχω δει εγώ αυτόν. 1982 είπε. Αυτός έπαιξε δεκαετία 70, αρχές 80. Τον έχω δει εγώ να παίζει, ναι, ναι. Σίγουρα. Η Β' Εθνική έβλεπα χρόνια εγώ, ξέρω. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς Ραπ, αν με επιτρέψεις, έχω ένα αποθυμένο να μιλήσω με τον Τζόρνταν. Πες το, ρίχτω, δέμε. Από τότε που είχες πει... Σηκώνω πράγμα, μη στεναχωρήσεις. Από τότε που είχες πει ότι ο Γκαρσία είναι ηθικό στοιχείο. Και κόντρεψα να μου φύγει το τιμό. Όχι, ο Γκαρσία στην οικογένεια... Άκου λίγο, στάσου λίγο. Στην οικογένεια, στην οικογένεια του απάνω είναι ηθικός. Άκουσε να δεις. Στην ομάδα μέσα είναι εγωπαθής. Καταρχήν είναι πολύ καλό παιδί, να ξέρεις. Στην ομάδα μέσα δεν είναι καλό παιδί. Πολύ καλό παιδί σε όλα του. Έξω από την ομάδα είναι μέσα πολύ καλό παιδί. Τρελαίνεται με την αδικία, φίλε. Με τρελαίνεται με την αδικία, φίλε. Σταμάταρε, σταμάταρε να μου πει. Καταρχήν να κάνουμε ένα διάλογο. Και αν διαφωνούμε, αυτό δεν σημαίνει ότι έχω δίκιο. Φυσικά είναι υγεία, να πούμε, βέβαια. Ωραία. Πε μου λίγο, δεν γνωρίζω. Με συγχωρεί γι' αυτό, είσαι δημοσιογράφος, είσαι οπαδός, είσαι οστής εκεί. Τι να πω, ξέρω εγώ. Εδώ είμαι. Ο αρχηγός της πιάτσας που του φάγανε τα μάξι. Και μας τσαλακώσανε. Μας τσαλακώσανε. Τέλος πάντων, όπως φαίνομαι, εν πάση περιπτώσει. Ωραία, ωραία. Επειδή δεν σε έχω δει κιόλας, γι' αυτό ρωτάω. Ναι, όπως με ακούς. Είπες προηγουμένως ότι η ομάδα είναι του λαού. Βέβαια, πιανού είναι. Ωραία. Αν ήταν του λαού, σε ποια κατηγορία θα ήσουν? Τρίτη. Κοίταξε. Ωραία, και ρωτώ. Αυτή είναι η διαφορά μας. Δεν θα ήμασταν ποτέ. Γι' αυτό και δεν πήγαμε. Εσύ τι ομάδα είσαι, τι ομάδα είσαι, θα σου πω τι ομάδα είσαι. Υποστηρίζω πάω Λίβερπουλ, λέω ότι είμαι, αλλά τέλος. Λοιπόν, άκου να δεις. Αυτή είναι η διαφορά του ΠΑΟΚΣΙ, νομίζω εγώ, με κάποιες άλλες ομάδες. Ο ΠΑΟΚΣΙ δεν θα αφήνε ποτέ, θα γινόταν χαμός όντως, δεν θα αφήνε ποτέ κανέναν να του ρίξει την ομάδα στη Β' Εθνική ή στη Γ' αν θέλεις. Άρα θα έκανε συμφωνία με έναν καλό πολιτικό. Άρα θα τα έφτιαχνα γυάλα, πώς το λένε. Δεν θα την άφηνα την ομάδα μου να πάει εκεί κάτω. Κατάλαβες. Άρα, μισό λεπτό. Ναι. Με πας μόνος σου, δεν χρειάζεται να σε πάω έτσι. Εγώ. Άρα θα τα έκανε γυάλα. Δηλαδή δεν θα δεχόσουν να εφαρμοστεί ο νόμος. Δεν θα την άφηνα εγώ, ρε φίλε. Δεν ξέρω, θα μαζεύαμε τα λεφτά εμείς, θα φτιάχναμε διακανονισμούς, θα φτιάχναμε τι θα φτιάχναμε. Εκείνη η ώρα δεν ήρθε ακριβώς τόσο. Το αυγό στον κόλο που λέμε να πούμε να δούμε τι έγινε. Κατάλαβες, βρέθηκε ωραία. Αυτή η ευλογία του Θεού ο Σαββίδης και την γλιτώσαμε. Πολύ ωραία. Αν λοιπόν υποθέσουμε ότι δεν θα την άφηνες, που τώρα δεν μπορούμε να γεμίσουμε όλο το γήπεδό μας, αλλά δέχομαι το σενάριο σου. Όχι, δεν μπορούμε. Λοιπόν, αυτό είναι άλλο κομμάτι. Λαού, ναι. Το έχουμε γεμίσει εκατοντάδες φορές στο γήπεδό μας, φίλε. Όχι, για σήμερα σου μιλάω. Τώρα. Εντάξει, δεν πάμε. Επικρίσεις. Γιατί ακούω και τον Ραπτόπουλο με τον κόκκινο να λένε δεν γεμίζει και το ένα γήπεδο, δεν γεμίζει το άλλο. Ναι, υπάρχει και οικονομική κρίση τώρα. Μην λέμε. Εγώ αυτό θέλω να πω. Φυσικά, τι να λέμε. Δεν έγινε να φάει ο κόσμος. Τώρα μην λέμε. Να πάμε λίγο παρακάτω, σας παρακαλώ. Είπαμε λοιπόν, οκ, είναι του λαού, παρότι πρόεδρος της Σαββίδης με 10 εκατομμύρια. Εγώ να ρωτήσω, θέλουμε προπονητή και να γκρινιάζουμε ή θέλουμε τρίτη εθνική να νικάμε τον Άρη και να είμαστε χαρούμενοι? Ξέρεις τι γίνεται, θέλουμε... Ρητορικό. Και για να ολοκληρώσω και να σας αφήσω αν θέλετε να μου απαντήσετε εκεί ή μου απαντάς εσύ. Δεύτερον, πόσους ανθρώπους έχουμε σκοπό να χρηστέψουμε μέχρι να καταλάβουμε ότι δεν μπορεί να φταίει ένας, δύο, εγώ θα σου βάλω πέντε, αλλά πάντα πάει σε έναν. Μετρήστε προπονητές που έχουν έρθει. Τους βγάλαμε όλους άχρηστους που πριν έρθουν ήταν όνομα. Και πάλι εκεί που πήγανε και παίζουν πάλι. Στέφανς Πλέσσα συνεχίζει να είναι όνομα. Άλλοι ήρθαν, φύγαν και αυτοί οι άχρηστοι. Τώρα έρχονται και άλλοι, θα φύγουν και αυτοί ως άχρηστοι. Μόνο ο Πάοκ είναι ο αλάνθαστος, ο οποίος παραμένει εκεί που είναι. Έρχονται όλοι, φεύγουν όλοι. Κοίταξε. Είναι δυνατόν, ρε παιδιά. Να σου πω μια αλήθεια εγώ. Ο Μπερμπάτοφ που... κακός. Ο άλλος κακός. Να σου ο Δόνης κακός. Να σου ο... πω... Άκου λίγο, άκου. Εγώ τώρα, επειδή είσαι μικρός εσύ, να σου πω εγώ τώρα πώς νιώθει, πιστεύω εγώ, δηλαδή αν βάλω από μένα, πώς νιώθει, πάω εγώ στη θέση του φίλαθλου, του ΠΑΟΚ, πάω και στη θέση του ποδοσφαιριστή. Λοιπόν, επειδή παίξαμε και λίγο μπάλα, όταν είσαι μέσα στο γήπεδο σαν ποδοσφαιριστής, νιώθεις την πίεση του κόσμου, πρέπει να βγάλεις αποτέλεσμα, ρε φίλε, είσαι σε μεγάλη ομάδα. Λοιπόν, ο κόσμος πιέζει πάνω. Πιέζει και το αποτέλεσμα, επειδή αν ο προπονητής σου είναι άπειρος, π.χ. ο σημερινός, και κάνει αλλαγές στην ενδεκάδα και δεν μπορεί να βρει σχήμα και κορμό και ξέρω εγώ και δεν έρχεται το αποτέλεσμα,
κράζει ο κόσμος. Όταν κράζει ο κόσμος, υπάρχει και το άγχος. Δεν μπορεί να αποδώσει κι άλλο η ομάδα και έρχονται τα προβλήματα, τα αποτελέσματα. Τα οποία είναι προβλήματα. Είσαι σε μια χώρα η οποία κράζει πάρα πολύ εύκολα. Έχει στέρηση ο κόσμος του ΠΑΟΚ, έχει στέρηση. Θέλει άμεσα το αποτέλεσμα, θέλει την επιτυχία. Το αποτέλεσμα, το διατάφτα, το κύπελο, ας πούμε, ή το πρωτάθλημα, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και πιέζει και γίνεται καταστροφικός, αυτοκαταστροφικός με την ομάδα του. Γιατί λέμε καμιά φορά, ο κόσμος του ΠΑΟΚ μπορεί να σηκώσει την ομάδα στην κορυφή, αν είναι ενωμένος, αν είναι οικογένεια, μπορεί να τη διαλύσει κιόλας. Και έχει γίνει στο παρελθόν. Τι να θυμηθώ τώρα, με την Παρίζη Ζερμέν, να θυμηθώ με τα επεισόδια με. Φρέσκα, ναι. Φρέσκα κουλουριά. Έχει φίλε, φτάνει. Κάτι τελευταίο. Φτάνει, δεν προλάβουμε. Καλημέρα. Το πας μακριά. Εντάξει, δεν πειράζει, τελευταία είναι. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Καλώς τον. Από την Ξάνθη τηλεφωνώ. Παοξής από την Ξάνθη. Καλώς τον. Ωραίος. Θα ασχοληθώ μόνο για τον Αναστασιάδη, τις δηλώσεις που έκανε. Σας έκανε ρόμπα, ε. Εγώ προσωπικά συχάθηκα την ομάδα. Στεναχωρέθηκες, άκουσες. Ναι. Δεν μπορεί να λέει ψέματα. Εσύ... Ούτε έχει να κερδίσει κάτι, ούτε έχει να χάσει κάτι. Εσύ δεν ήξερε τι γινόταν. Περίμενε να τα ακούσει από τον Άγγελο, να το καταλάβει. Μα εμεί δεν τα είπαμε. Το ήξερα, φυσικά και το ήξερα. Τα λέμε, συνέχεια. Αλλά θέλω να ρωτήσω τώρα και τον Ραπτόπουλο και τον Τζορντάν. Βγήκε ο Αναστασιάδης, είπα αυτά που είπε. Εμεί, σαν οπαδοί, περισσότεροι πιστεύω, η μεγαλύτερη πλειοψηφία το ήξερε. Ναι. Το γνώριζε, τα γνώριζε αυτά. Δεν πρέπει να βγει ο Σαλπικίδης, ο Αθανασιάδης, οι σημαίες και καλά του ΠΑΟΚ. Για να πούνε κάτι πάνω σε αυτά. Ναι, αν δεν απαντήσουν, λες πολύ σωστά, ομολογούν ουσιαστικά την ενοχή τους. Ο Σαλμπικίδης, να ξέρεις, το στήριξε τον Άγγελο μέχρι τα τελευταία. Στο ωραία, λέω... δεν διαφωνώ, αλλά ας βγει τώρα κάποιος. Άμα βγει, θα σου πει και αυτός τα ίδια. Όταν τελειώσει την καριέρα του, θα σε πει τα ίδια. Δηλαδή, εφόσον δεν απαντάει κανένας παίχτης που τον είχε στο ρόλο του Αναστασιάδης, σημαίνει ότι συμφωνούν όλοι. Ας βγει ο Τζαβέλας να μας πει τώρα. Ας βγει ο Τζαβέλας να πει, έλα εδώ ρε φίλε. Ο άλλος είπε κάτι χθες. Τι έγινε. Πώς χάθηκε το πρωτάθλημα πέρσι, ρε. Για πες μας ρε φίλε Τζαβέλα. Αυτό ρωτάω. Εκεί που έκανες τόσες ατασταλίες και σε πήγε στην ΚΑΠΑ 20, μόλις έφυγε, γιατί ξαναπήρες θέση στην ενδεκάδα, ρε Τζαβέλα, εσύ να πούμε. Για πες μας. Θα το κάνει κανείς αυτό. Ποιος έβαλε στην ενδεκάδα μέσα ξανά, ρε φίλε. Ρωτάω εγώ τώρα, ναι. Έλα εδώ ρε Τουντορεσί να πούμε. Γιατί δεν βάζει το Μαλεζά μέσα, στόπερ. Στόπερ δεν πήραμε. Ναι. Γιατί δεν βάζει το Μαλεζά, ναι. Γιατί με βάζει το Τζαβέλα στο ρε φίλε. Αριστερό μπακ δεν είναι αυτός, ναι. Αφού αριστερό μπακ δεν έχουμε, ρε φίλε. Πονάμε εκεί πέρα. Και με βάζει κακήν κακό, ξέρω εγώ πώς το λέμε, καλήν καλό, κακό, βάζει τον Κοροβέση. Γιατί δεν βάζει τον Τζαβέλα στη φυσική του θέση. Ποιο σου τα λέει αυτά να βάζει την ενδεκάδα, για πε μα. Και ανέφερα Σαλμπικίδη και Τζιόλι και Αθανασιάδη, συγγνώμη, γιατί ο Τζαβέλα δεν θα τον πει και πάω. Εντάξει, το παδιλίκι που πουλάει, ναι. Το μασάμε όλοι. Αλλά Σαλμπικίδη πότε θα πάει στον πάγο. Δεν μασάμε. Εγώ δεν τον έχω εμπιστοσύνη. Παίζει αύριο, λέμε τώρα, αν πάει τελικό. Εγώ δεν, την ομάδα δεν την εμπιστεύομαι για τελικό. Έτσι με αυτά τα χάλια που βλέπω. Μα δεν θα πάμε τελικό. Ναι. Αλλά αν πάμε, λέω εάν πάμε. Και ας σου πω κάτι, καλύτερο ρόστερ έχει από την ΑΕΚ. Δεν μπορεί να το διαχειριστεί αυτός. Αλλά αν πάμε, λέω τώρα. Αν πάμε. Ναι. Τον έχεις εμπιστοσύνη εσύ τώρα τον φίλο αυτόν τον Τζαβέλα εκεί. Ο Τζαβέλας για κάποιο λόγο φέτος παίζει καλά. Τώρα δεν ξέρω. Θα τον δεις στο τελικό και μετά θα είναι αργά. Για δάκρυα, ναι, σίγουρα. Και θα λέμε να σφίγει. Πού να πάει. Πού να πάει. Πού να πάει. Εγώ στο Σαλμπικίδη ποντάρω. Αυτός ο παίκτης έχει πει πολλές φορές ότι είναι παοξής. Έχει μεγαλώσει τον ΠΑΟΚ, έχει δει τον ΠΑΟΚ. Σας έχει γραμμένο ο Σαλπικίδης, φίλε, δεν μπορώ να σου πω πού. Γεια χαρά. Ναι, ρε, αυτό που λέει. Αυτή είναι η αλήθεια. Καλημέρα, επόμενη γραμμή. Σιγά μην κάτω του Σαλπικίδης που το βρίζατε τόσα χρόνια, να σας πει και τι γινόταν. Βρες από εκεί πέρα, τα πήρε τα λεφτά, τώρα δεν παίζει και μπάρα, σταμάτησε. Σταμάτησε το παιδί. Σταμάτησε. Έμει σταμάτησε. 35 πήγε. Καλημέρα. Ο Σαλμπικίδης είναι. Έλα, εγώ είμαι. Εσύ είσαι, φίλε. 4-35. Έλα από τη Γερμανία, παίρνω το τηλέφωνο Παοξής. Από το Χόφενχάιμ. Χόφενχάιμ, ναι. Στέφενς. Λοιπόν, σας ακούω. Ναι. Γεια σου, Τζόρνταν. Γεια σου, αγόρι. Στέφενς. Συμφωνώ απόλυτα με ό,τι είπες σήμερα, ειδικά για τους τερματοφύλακες. Ναι. Θα βγάλει. Θα κάτι και του Τζαβέλα. Θα βγάλει μάτια όλοι σήμερα. Στην Φραγκφούρτη. Και όταν έπεσε η Φραγκφούρτη και τον αφήσει ανελεύθερο
και τον ρώτησαν κάθε δημοσιογράφο και τον αφήσαν ελεύθερο τον Τσαβέλα που μπορούσε να παίξει στη δεύτερη εθνική. Η απάντηση ξέρεις ήταν ότι αμυντικός που ή αγκαλιάζει τον αμυντικό για να πάρει κάρτα ή το βλέπει από πίσω δεν χρειαζόμαστε. Και εμείς του κάναμε μεταγραφή. Γιατί τα λες τώρα ρε φίλε? Εντάξει, γιατί για μένα, εγώ επειδή σε παίζα και εγώ αριστερό μπακ, σε μικρή κατηγορία, άγνωστη ομάδα, ο προπονητής αν έβλεπε να μάρκαρα τον αμυντικό έτσι, δεν θα με έβαζε άλλη φορά να ξαναπαίξω μέσα. Επιθετικό θα μάρκαρα φίλε, αμυντικός ήσουν εσύ. Εγώ ήμουν αμυντικός. Άρα επιθετικό μάρκαρες. Επιθετικό μάρκαρα, ναι. Τον έξω δεξιά. Τον έξω δεξιά, ναι. Είχε την ευθύνη, ναι. Λοιπόν, και άμα δεν έφτιανα δισκούρσο που έπρεπε να κάνω, αν ανοιχτή η μεριά μου και ο... Γιατί μας τα λες μετά από τρία χρόνια αυτά και δεν μας τα πες τότε? Εγώ, εγώ δεν τα λέω μετά από τόσο χρόνια. Τώρα εγώ ήμουνα αντίθετος με τη μεταγραφή του Τσαβέλα από τότε που την κάνανε. Δεν σ' άκουσα όμως. Δεν βγήκε να το πει καμιά φορά. Πρώτη φορά βγήκε. Δεν βγήκε καμιά φορά. Πρώτη φορά βγήκε στην εκπομπή. Καλά, μ' αρέσει η εκπομπή σας. Εγώ βγήκα για τον Τζόρνταν γιατί είμαι σίγουρος γνωρίζω. Ναι. Πρέπει να γνωριστήκαμε πρωτού 30 χρόνια. Πρόσφατα δηλαδή. 30 χρόνια. Ναι. Εγώ είμαι από το Δοξά του Δράμας. Προχθές στο χωριό σου ήμουν. Άντε, ρε. Ναι. Ήμουν, γι' αυτό πήρα τηλέφωνο, γιατί είμαι σίγουρο ότι γνωριζόμαστε. Δεν ξέρω τι να σου πω. Μπορεί. Μπορεί. Πώς είναι το όνομά σου, το επίθετο σου? Δάριος. Ζάριος. Δάριος, όμως να ξέρεις τι θεσίες. Δάριος. Δάριος, ναι. Εκεί έχετε το Δαϊλάκι εσείς. Το Δαϊλάκι είναι από εκεί. Το Δαϊλάκι ήταν κουμπάρος του πατέρα μου. Μάλιστα. Ο Καδάρης ο Καραμαλής τότε. Ο βουλευτής. Ναι. Οικονομήσατε. Περνάω με την ίδια ηλικία, Τζόρνταν. Εγώ είμαι 51. Λίγο πιο μικρός είμαι εγώ. Είσαι πιο μικρός. Κοντά είμαστε. Μια χαρά. Εγώ τη βγάζω και άμα με το καλοκαίρι διακοπές όλο και στον Μπορμπόκι τη βγάζω. Τον, ποιο να? Στον Μπορμπόκι. Στεφανάκο. Ναι. Φιλαράκι μου. Βέβαια. Τα πίνετε μαζί. Τον είχαμε εδώ το καλοκαίρι. Μας άκουγες? Καλοκαίρι. Σε εκπομπές που κάναμε εδώ τον Αύγουστο, όλο τον Αύγουστο είχε πάρει άδεια ο Κωστής. Είχαμε τέτοιο. Εσύ άμα σε γνωρίζει ο Βουρδόκης θα το καλοκαίρι θα το δω πάλι. Φίλος είναι ο Στεφάνος. Χρόνια ολόκληρα τώρα. Θα ειδωθούμε σίγουρα τουλάχιστον. Σίγουρα. Μη χαθούμε. Ο Στέφανος είναι από τα καλύτερα παιδιά, καλύτερα παοξάκια, τα καλύτερα τι να σου πω που έδωσε την ψυχή του στην ομάδα. Και καλώς τον πήρανε εκεί στην ομάδα. Λοιπόν, έπρεπε, τέτοιοι σου θέλει η ομάδα. Τι κάνει στην ομάδα? Τώρα είναι σε θέσεις σκάουτινγκ και τέτοια να πούμε. Σκάουτινγκ. Ναι. Λοιπόν, μπράβο στην ομάδα, γιατί η ομάδα δεν είναι μόνο. Δυστυχώς είναι η βιτρίνα του αγωνιστικού κομματιού, αλλά είναι και τα από πίσω τ' άλλα. Όλα τα από πίσω τ' άλλα δουλεύουν σχεδόν τέλεια, ας πούμε. Το αγωνιστικό κομμάτι είναι το πρόβλημα. Πήρανε λοιπόν το φθινόπωρο τον Στέφανο εκεί πέρα. Μπράβο. Ναι. Μακάρι τέτοια παιδιά να παίρνουν παοξάκια που ξέρουν την ομάδα. Την ΑΕΚ τη γουστάρω για αυτό το κομμάτι. Όλοι μέσα στην ΑΕΚ που δουλεύουν είναι ΑΕΚ, να ξέρεις. Από τις μικρές ακαδημίες μέχρι πάνω. Ας πούμε τώρα ο Βασίλης ο Μπορμπόκης, ο αδερφός του, είναι ΑΕΚΣΙΣ. Ναι. Τον έχουν εκεί πέρα. Όλα τα παιδιά που δουλεύουν από τις ακαδημίες μέχρι πάνω, το 90% και παραπάνω. Καλά, στον ΠΑΟΚ δεν είναι όλοι παοξίδες. Δεν είναι όλοι. Παοξίδες. Πρέπει κάποια στιγμή να γίνουν όλοι. Ναι. Τουλάχιστον από αυτό το κομμάτι να μην προδίδεται η ομάδα. Να μην προδίδεται. Να την τρώνε παοξίδες. Όχι, δεν θα την τρώνε παοξίδες. Την τρώνε ξένοι. Ο παοξίδες δεν μπορεί να τρώει την ομάδα. Όχι, δεν μπορεί. Και αν καμιά φορά τη χαλάσει ο παοξίδες, από αγάπη υπερβολική είναι αυτό το αυτοκαταστροφισμός που λέμε, κατάλαβες. Πώς τον είπες? Τουλάχιστον αυτοκαταστροφισμός. Ξέρεις πόσες φορές εγώ κόντεψα να μπω μέσα? Πόσες φορές? Να μπεις μέσα πού? Μέσα στο γήπεδο. Κωστά. Καταστροφή δεν ήταν. Κακός. Στη μαρμίτα πρέπει να μπεις μέσα, αλλά είσαι κορόιδο. Τώρα πρέπει να ψάξεις να βρεις αμάξι. Τέλος πάντων. Αλλά μετά πρέπει να γεννάσουν. Ναι, κύριε, από τη Δράμα. Εσένα θα ρωτήσω κάτι. Να με ρωτήσεις. Στον ΠΑΟΚ, σκάουτ και εμείς δεν έχουμε. Πώς δεν έχουμε? Καμιά τριανταριά. Γιατί εδώ στο Χόφενα είναι ένα μικρό χωριό, 3.000 κατοίκους και παίζει πρώτη εθνική. Λοιπόν, θέλω να δείξω ένα παράδειγμα. Έχει καλό πρόεδρο, ρε φίλε. Όχι μόνο πρόεδρος με λεφτά, γιατί αυτός έχει λεφτά, ναι, έχει καλά λεφτά. Το όνειρό του που ήταν να ανεβάσει το χωριό αυτό στην πρώτη εθνική, το έκανε. Αλλά για να το κάνει στολίδι, είπε θα κάνω γήπεδο και αθλητικές εγκαταστάσεις. Αυτό ήταν το όνειρό του. Έκανε και ο Σαββίδης. Και ο Σαββίδης έκανε αθλητικές εγκαταστάσεις. Πήρε τη Θέρμη. Έφτιαξε την Εφήβρια. Θα τα κάνει σιγά σιγά. Το περπατάει σιγά σιγά, αλλά το περπατάει ωραία. Αλλά σταθερά το πάει. Για να δούμε. Ναι. Είναι μεγάλο πράγμα να έχεις τέτοιον άνθρωπο πάνω.
Αλλά αν έχουμε 30 σκάουτινγκ, ρε παιδιά, και οι μεταγραφές όπως είναι ο Τζαβέλα. Φαντάζεσαι, φίλε, εσείς οι ανεπρόκοποι να μην είχατε αυτόν τον άνθρωπο που στο διάλογο θα ήσασταν. Να ξέρεις. Ανεπρόκοποι Θεσσαλονίκη. Η κεφαλή, ναι. Ο Σαββίδης, που είμαστε εμείς. Ξέρει τα πάντα να, τι γίνεται εκεί. Εγώ θεωρώ ότι ξέρει τα πάντα. Απλώς θέλει και αυτό το χρόνο του να τους καθαρίσει εκεί ποιος πρέπει. Θέλει καμιά δεκαριά χρόνια να πάρει μπροστά. Δεκαριά χρόνια δεν θέλει. Εγώ βλέπω έναν έναν τους στέλνει. Τους στέλνει. Εγώ είμαι σίγουρος πάντως στον κόλ που φάγαμε με τον Ατρόμητο. Άμα ήταν ο Όλσεν δεν θα το τρώγαμε. Α, βέβαια, Όλσεν θα. Δεν υπάρχει Βελίδης. Μεγάλος τερματοφύλακας. Κάναν έγκλημα στη θέση 1. Ναι, μεγάλος. Δεν ξέρουν από μπάλα. Ήταν πολύ καλό. Όποιος τον πήρε αυτό να πρέπει να παραιτηθεί να φύγει. Ναι. Εγώ το είπα πριν τον πάρουνε. Θες μια αλήθεια. Θες μια αλήθεια. Δεν ξέρω. Αργιανός σας τον έφερε. Όποιος τον πήρε πρέπει να παραιτηθεί να ξέρει. Σου περάς Αργιανός που ήταν στη Βέρεια. Διώξανε. Χαϊβάνι. Διώξανε. Χαϊβάνι. Τερματοφυλακάρα. Χαϊβάνι. Στη Champions League και με πήρανε του Διαγόρα. Άκουνα σου πω, Τζόρνταν, άκουνα σου πω. Άσε φίλε, Λακυρτή θα κάνουμε. Για χαρά. Άσε τώρα το πάρουμε. Μέχρι τα χαράματα. Άκου Τζόρνταν να σε πω. Κάνα φράγκο του δώσει εκεί να πάρει κανένα μάξι. Άσε Τζόρνταν να σε δω. Φτάσει εκείνη ώρα Τζόρνταν δεν σε ξέρω. Καλημέρα, ναι. Ναι. Δεν σε ακούμε, ρε. Πού είσαι, ρε Χριστέρα μου, πού είσαι. Δεν σε ακούμε. Ο Βελίδης, φίλε, είναι ο νέος του Χούρογλου. Το Χούρογλου πιο καλό ήταν, ρε. Να το ξέρει, Τζόρνταν. Τι να ξέρει. Ο Βελίδης θα τρως γκολ από όλες τις μπάντες. 3-3 έχει, ρε φίλε, κάτσε καλά. Αριστερά, όπου θέλεις. Και τα πετάγματά του. Μα ξέρεις τι έκανε προχθές. Το είδα 50 φορές τον γκολ. Άκου να δεις. Κάνει 3-4 βήματα, σταματάει την έξοδο και δεν γυρνάει και πίσω. Διώξαμε τα 2 μέτρα και φέραμε το 1.50 φιλαράκι στο τέρμα. 1.82. Φοβερή δουλειά από τον κύριο Άρνεσεν. Φοβερή δουλειά. Δεν είναι δικιά του επιλογή, να ξέρεις. Ο άνθρωπος που ξέρει τα πάντα. Φρε Ελευθερούδη, σας τον έφερε, βρε τα αγάρια. Δεν είναι δικιά του. Χαμπάρι δεν έχετε. Άρε Πάοξι. Προκόντι τον έφερε. Τον Κόντι ρε, τον Κόντι ρε σε βρε. Κόντι στον έφερε βρε Φλάξου, ναι. Τι να κάτσω ρε, εγώ κάθομαι ρε, χαμπάρι δεν έχετε τι. Όταν αποφασίσει να φτιάξει η ομάδα Champions League, τότε ο ΠΑΟΚ φίλε θα τα σηκώνει όλα και θα τα παίρνει όλα τα παιχνίδια. Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ φίλε, Τζόρνταν, έχει μια καλούτσι και ένα μέτριο υλικό αυτή τη στιγμή. Καλό είναι το υλικό, εγώ νομίζω, από τις άλλες ομάδες που είναι δευτεροτρίτες. Καλύτερο υλικό από αλλά δεν μπορεί να το αξιοποιήσει. Αν θέλεις να κάνεις τη διαφορά, πρέπει γιατί να ομάδα Champions League. Να σου πω κάτι, με όλα τα λάθη του ο Τούντορ, στο πρώτο ημίχρονο πρέπει να το καθαρίσει το μάτς. Το κάνει 3-0, τελειώνει. Ρε φίλε, είσαι στο Ζαγοράκι και είσαι αμυντικό από την εθνική. Αμυντικό χαφ από την εθνική Ουρουγουάη. Ναι. Είχες επιθετικό από την εθνική Βοσνία. Είχες. Είχες και τώρα έχεις με πρόεδρο Σαββίδη. Είχες και 16 εκατομμύρια άνοιγμα όμως, να ξέρεις. Έχεις τώρα κλαρινογαμπρούς, παιδιά τα κολέγια, κλαρινογαμπρούς, τζαβέλιδες. Με αυτούς θα πάρεις πρωτάβλημα. Ναι. Με τζαβέλιδες, γιόλιδες. Με ποιους θα πάρεις πρωτάβλημα. Είχες και 16 εκατομμύρια άνοιγμα όμως. Έγινε φίλε, μη συγχύζεσαι. Φέρτε πίσω το βιολίδι. Λοιπόν, ένας άλλος φίλος μου, ο Χρήστος, λέει τώρα. Στην Κοπεχάγη παραμιλάνε με το θείο δώρο του Όλσεν. Ναι. Στείλαμε, λέει, ουρανοκατέβατο εκεί πέρα και κρατήσαμε έναν ανύπαρκτο. Αυτό. Έχει δίκιο. Έτσι. Φυσικά. Εσύ που βογκάς, φίλε, είσαι τελευταίος, ναι. Καλησπέρα. 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 Τελευταίος και τυχερός. Δεν έχω ακούσει τη συζήτησή σας. Κακός φίλε, χάνεις. Έχω διάβασμα γι' αυτό. Είμαι αγχωμένος και είπα να πάρω λίγο. Μην αγώνεσαι. Χαλαρώσω. Τι διαβάζεις φίλε, τι διαβάζεις. Έχει εξεταστική τώρα. Δασολόγος είμαι. Δασολόγος είμαι. Στα πιθήτα, ναι. Ωραίος. Τάταρο με φωνάζουνε. Πάπαρο. Τάταρος. Τάταρο. Είναι. Πάπαρο με φωνάζει ο μπαμπάς μου. Εντάξει. Οι μπαμπάδες τους γιους τους έχουν στη φάπα, το ξέρεις. Έχω φάει ξύλο από τον μπαμπά μου στη φάπα. Γκόμενα έχεις. Έχεις φάει ξύλο από τον μπαμπά σου, γιατί ρε. Φιλνάδα έχεις. Πάνω. Πώς, τι. Στην πάλι πάνω. Α, σε πάλευε, ναι, εντάξει, καλά σε έκανε. Γιατί, ναι, σωστός. Παοκτής είμαι. Άκουσα το προηγούμενο το φίλο και τον καταλαβαίνω. Πονάνε τα μάτια μου και εμένα. Τον τερματοφύλακα τον κάνει άμυνα, πιστεύω.
τον κάνει άμυνα. Και την άμυνα την κάνει ο τερματοφύλακας όμως. Θα πιάσουμε φιλολογική συζήτηση, φίλε. Με τη δασολογία φαίνεται. Το θέμα είναι ο τερματοφύλακας να έχει προσόντα. Άμα δεν μπορεί να έχει και έξοδο, δεν κολλάει. Μετά μπορεί να γυρίσει πίσω όπως αυτά που είδαμε χθες τώρα, προχθές. Κάνει έξοδο τώρα και σταματάει στα 3-4 βήματα και μετά δεν γυρνάει πίσω. Παντού λάθος δηλαδή. Έχει και κοντό δεξιμπακ. Κατάλαβες, έχει και κοντό δεξιμπακ. Εγώ αν δεν είχα το πρόβλημα τώρα θα παίζα μπάλα στο ΠΑΟΚ. Τι δεν είχες? Μπορεί. Το πρόβλημα. Τι πρόβλημα έχεις? Δεν ήξερα να παίζω μπάλα. Α. γι' αυτό μπορεί να παίξει τώρα εσύ στον ΠΑΟΚ. Μπορεί να παίξει τώρα. Ναι, άμα ξέρεις, τώρα πιστεύω στον ΠΑΟΚ. Τώρα μπορεί να αγοράσει. Γιατί άμα μάθεις μπάλα δύσκολα. Έχω, πιστεύω. Άμα μάθεις μπάλα δύσκολα να αγοράσει μετά. Ευχαριστώ Κωστή για την παρέα. Ναι. Δασολόγος είσαι, ήθελες να παίξεις μπάλα. Άμα ξανακαεί το σε εξούδα, σε χρειαστούμε. Σε θέλουμε για δασολόγο εσένα. Έγινε, ρε. Ωραίος. Καλό βράδυ. Καλή βράδυ. Καλό διάβασμα. Κάνουμε παρέα και σε παιδιά. Τα παιδιά τώρα έχουν παιδιά που διαβάζουν, βέβαια. Έχουμε και είμαστε παρέα. Υπομονή. Μέχρι το Φεβρουάριο. Υπομονή είναι μια λέξη η οποία εύκολα λέγεται, δύσκολα εφαρμόζεται. Υπομονή είναι αρετή. Ναι. Η υπομονή είναι αρετή. Ό,τι και να πάθεις, ρε φίλε, σε λένε. Αρρωσταίνεις, κάνει υπομονή. Υπομονή, ναι, αλλά εσύ. Δεν πάει καλά, δουλειά, κάνει υπομονή. Ξέρω εγώ, μπλέκεις με λακαμάδες, κάνει υπομονή. Ναι, αλλά πρόσεχε να υπάρχει μια σωστή κατεύθυνση στην υπομονή. Ναι, σωστά. Άμα πας λάθος, τι υπομονή να κάνεις. Πάντως εσύ είσαι τριετές πλάνο. Η υπομονή γίνεται ζημιά μετά. Ζημιά, ναι. Δεν μου τα λες καλά. Δεν μου τα λες καλά. Μια χαρά σε λέω. Δεν μπορώ να κάνω δύο χρόνια και τρία υπομονή. Να, τώρα εξαντλήθηκε η υπομονή σου. Όχι. Δεν βλέπω προοπτική. Να, ξεσηκώθηκες τώρα. Δεν βλέπω προοπτική. Υπομονή να κάνω 30 χρόνια υπομονή κάνω. Ας κάνω άλλα τρία. Και τι έγινε. Άλλα δύο, άλλα τρία. Υπομονή να υπάρχει προοπτική. Λέει ένας φίλος. Να σχολιάσουμε στο νοσοκομείο δράμα. Το ξέρω το γεγονός, φίλε. Ένας νοσοκόμος νάρκωσε μια κοπελίτσα 22 χρονών ασθενή μετά το χειρουργείο και τη βίασε. Λέει ο Νίκος, το 438. Φίλε, το λόγο τον έχει ο πατέρας της ασθενούς. Λοιπόν, πρέπει να τον κάνει με τα κρεμμυδάκια το νοσοκόμο. Τώρα αυτά πάει στη δικαιοσύνη, δεν αύριο άκρη. 487. Κακώς το λέω αυτό, αλλά ναι. Κώστα, πώς φαίνεται το 4-2-3-1 με Παναθηναϊκό με Ζέκα Εσχέν Χαφ. Μπουμάλ δεξιά, Βιγιαφάνη αριστερά, Λέτο πίσω από Μπέρκ. Κοίτα φίλε, ωραίο ακούγεται, αλλά άμα χαθεί η μπάλα μπορεί να μπουν και μες στα δίχτυα οι άλλοι. Γιατί ο Λέτο δεν θα μαρχάρει. Ο Εσχέν δεν μπορεί 90 λεπτά να αρχίσει να κάνει τον κόφτη πνεμόνι μεγάλο, γιατί είναι μεγάλο σε ηλικία ο άνθρωπος κτλ. Πρέπει να έχει ένα χάφ ακόμα. Δεν χωράνε όλοι αυτοί μαζί. Το ότι έχει ποιοτικούς παίκτες ο Παναθηναϊκός όμως, έχει ποιοτικούς παίκτες. Πολύ ποιοτικότερους στις μεταγραφές που έκανε από ό,τι ο ΠΑΟΚ. Έκανε μεταγραφές. Έκανε. Να λοιπόν, πω για τον 758 πάνω που λέει ότι. Έχει να ρωτώ γιατί κάνει την πάπια. Από αυτά που έλεγε για τι μεταγραφέ του Ηρακλή, τίποτα δεν έγινε. Δεν μου λες. Έλεγε, λέει, Μπούρδε. Ναι. Όχι, Μπούρδε. Ναι. Ο Καρλίτο έλεγε θα φύγει. Δεν έφυγε. Ναι. Στον Ηρακλή είναι ο Καρλίτο. Όχι, έφυγε. Ο Χαντί έμεινε. Έφυγε. Και ο Μακρύ έφυγε. Ο Μακρύ έφυγε. Αυτό. Απλώς είπα θα φύγει και ο Περόνε, θα διώξουν τον Περόνε. Τον Μπερτουλίδη. Αλλά ο Πρωτούλη είναι και τον Περόνε. Αλλά τι γίνεται, επειδή δεν υπάρχει. Μαρούλι για να φέρουν άλλον. Αποζημίωση, ναι. Και είναι και τη αποζημίωση και να φέρουν κι άλλον. Ναι. Δεν είναι πια. Το Βέλιο τον θέλει, Τζόρνταν, το Βέλιο. Εγώ το είπα και άλλη φορά. Καλό είναι ο Βέλιο, αλλά δεν ξέρουμε άμα πιάσει πια πιο μεγάλη ομάδα. Δηλαδή λες ότι είναι σε μια μικρή ομάδα και. Μικρή ομάδα, και δεν είναι μπορεί, ας πούμε, σε μια μεγαλύτερη να. Δεν ξέρω. Δηλαδή ο Χατζηπαναγκής δεν θα σου πέσει μπάλα, εσένα. Είναι και χημεία, ρε. Χημεία. Μια φορά. Χημεία. Ο Βέλιο είναι από του καλύτερου φόρ τη Ελλάδο, έτσι είναι. Ναι. Μπορεί να πιάσει, α πούμε, τώρα πάει στον Ολυμπιακό ή στον Πάο ή στην ΑΕΚ, ξέρω εγώ. Και δεν ξέρουμε. Να πιάσει, λες. Δεν ξέρουμε, ρε φίλε. Πάντως πριν από λίγο έμαθα ότι απέρριψε τη QPR πρόταση. Με καλά λεφτά. QPR. Αυτό είναι μαγιά του. Δεν είναι αλφα-εθνική QPR, όμως είναι β'. Δεν έχει σημασία. Ναι. QPR είναι όμως. QPR. Είναι μικρό σύλλογο. Μεγάλο σύλλογο είναι. Τζόρνταν ο Σαββίδης θα είναι αυτό που θα ρίξει τον Πάο στη ΓΑΜΑ Εθνική. Αυτό το έργο που παίζεται τώρα παίζονταν και στη Ροστόφ μέχρι που έπαιξε στη ΓΑΜΑ. Λέω φίλο. Μπερδεύεσαι. Τη Ροστόφ δεν την έριξε ο Σαββίδης. Όταν έφυγε ο Σαββίδης, μετά από τρία χρόνια έπεσε η Ροστόφ στη ΓΑΜΑ. Ναι. Διαβάσαμε τα μηνύματα. Λοιπόν, αύριο. Πού είναι οι μεταγραφές του Ηρακλή, πήραν κανέναν άλλο. Δεν υπάρχει μαρούλι. Δεν υπάρχει μαρούλι. Αυτό δεν είπαμε εμείς. Τι είπαμε εμείς. Απλήρωτοι οι παίκτες. Αυτό δεν είπαμε. Έναντι κάτι ψηλά πήραν. Πάρε και εσύ το Βέλιο, δώσε τους δύο-τρεις παίκτες, δώσε και λεφτά. Σώστους να πούμε. Γιατί αυτό είναι. Τα πιούν τώρα οι. Κοίταξε, αυτό είναι το καλύτερο για τον Ηρακλή. Όσοι παίκτες φύγαν από τον Πάο και πέσαν στον Ηρακλή. Όλοι πιάσανε. Ποιοι είναι αυτοί, Γεωργιάδης, Λαγωνίδης. Μισό, ο Γεωργιάδης. Ναι. Ο Στάξης, ο Λαγωνίδης. Λαγωνίδης. Δεν έπαιξε μπάλα στον Ηρακλή. Έπαιξε. Λοιπόν, ο Τάσος ο Κατσιαμπής. Ναι. Λοιπόν, μεγάλη μπάλα. Ο Στέφανος ο Μπουρμπόκης δεν έπαιξε. Έπαιξε.
Πιο παλιά βοήθαμε και συλλογού. Δεν θυμάμαι τώρα, κόλλησε το μυαλό. Ναι. Όσοι πήγανε στον Ηρακλή, όλα τα παιδιά πέσανε. Ναι. Ακόμα και ο Λαζάρ, κουτσός, μεγάλος. Δεν προς... έπαιξε. Κουτσός, δεν έπαιξε, αλλά ρε παιδί μου. Ναι. Εντάξει, 36 χρονών είναι τώρα. Προσφορά είχε. Χαφ καλού όμως. Έπαιξε κανένα δύο παιχνίδια καλά. Δεν είναι. Εντάξει. Δηλαδή, θέλω να πω, αυτοί που πήγανε στον Ηρακλή από τον ΠΑΟΚ, ο Άγγελος Αναστασιάδης, προσφορά του στον Ηρακλή. Από τον ΠΑΟΚ. Βεβαίως. Ναι. Εγώ μιλάω για την προσφορά. Σε Ευρώπη, ναι. Ευρώπη τους έβγαλα. Τους πήρε με δύο βαθμούς. Ναι. Τελευταίοι ήταν σε 8 αγωνιστικές, 2 βαθμοί. Τη θυμάμαι την πορεία αυτή. Σκαρτάδος. Ναι. Γιώργος Σκαρτάδος. Ναι, ναι, ναι. Όλοι παίξανε στον Ηρακλή. Άρα λες γιατί όχι τώρα. Γιατί όχι τώρα. Ναι. Πάρ' τους στο Βέλιο, δώσ' τους τα λεφτά τον Πακύρη και δώσ' τους και 2-3 παιδιά να πούμε εκεί πέρα. Είναι φτωχοί οι άνθρωποι, ναι. Φτωχοί. Δεν ξέρω αν είναι φτωχοί. Φτωχοί δεν έχουν λεφτά. Δυσκολεύονται. Λοιπόν, και κάνε μια πορεία Ηρακλή εκεί πέρα. Αν μπορείς να βγεις και play-off, γιατί όχι να πούμε. Ναι. Κατάλαβες. Άκουλε. Γιατί από αυτές τις ομάδες τώρα, ακόμα μία χωράει στα play-off. Ναι. Ποια θα είναι αυτή, γιατί να μην τη χτυπήσεις κι εσύ. Δηλαδή είναι ΑΕΚ, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ, έτσι. Άλλη μια είναι. ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ακόμα άλλη μια. Ναι. Γιατί να μην κάνει το βήμα το παραπάνω Ηρακλής. Ναι, Ηρακλής δηλαδή... να παίξει εκεί να παλέψει με τους Πανιόνιο και τις Τρίπολη. Αυτές εδώ. Ωραίο θα ήταν. Ωραίο θα ήταν. Θα είχε ένα θέμα, ναι βέβαια. Οπότε αφήνεις τους εγωισμούς στην άκρη, κοιτάς το συμφέρον της ομάδος σου. Τώρα με ποιο τρόπο να τους πάρεις δανεικούς, μεταγραφές, ξέρω εγώ. Παίρνεις το Βέλιο μεταγραφή και δίνεις. Όπως έκανε ο ΠΑΟΚ τότε με τον Παναθηναϊκό με την περίπτωση Αλμπική. Να, είπα βέβαια. Τώρα και λεπίρε και τον άλλον όπως τον Τσίγκα. Δεν πάω, λέει, σε άλλη ελληνική ομάδα. Λέει, θέλω να φύγω κατευθείαν το παιδί. Άμα δεν να βοηθήσει την ομάδα σου. Βέβαια, άμα πάει θα το. Άμα δεν να βοηθήσει την. Ναι, θα το κράξουνε. Άμα πάει, α πούμε, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Ολυμπιακό από τον Ηρακλή θα τον πούνε ρεκάρα. Βέβαια, τι μα έλεγε άλλα. Εντάξει, θα δούμε. Λοιπόν. Καλό βράδυ σε όλους, καλή συνέχεια. Αύριο η μέρα θα είναι δύσκολη, πολύ δύσκολη, θα την παλέψουμε. Ναι. Έτσι, όπως παλεύουμε κάθε μέρα που έρχεται. Γυναγιά, να είστε γαλαγιά. 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 Έρχεται. Γυναγιά, να είστε